Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Πέμπτη απόψε, 23 Δεκεμβρίου, δύο μέρες πριν τα Άγια Χριστούγεννα. Και όπως είχαμε προαναγγείλει χθες, θα έχουμε μία εκπομπή με θέμα σφράγισμα Θεού Ζώντος. Και ο λόγος που θα κάνουμε αυτήν την εκπομπή είναι διότι σε όλο αυτό το οποίο συμβαίνει το τελευταίο διάστημα, κάπου ξεχάσαμε τη πνευματική διάσταση. Καλό είναι λοιπόν να μιλήσουμε με έναν εξαιρετικό ιερομόναχο, ο οποίος περιμένει να συνδεθούμε μέσω τηλεφώνου. Τον έχετε ξανακούσει μέσα στην Μεγάλη Εβδομάδα. Μας είχε μιλήσει τότε για το μεγάλο λάθος που έκανε η ιεραρχία να κάνει την Ανάσταση στις 9 το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε μαζί του και να συζητήσουμε για αυτό το πολύ σημαντικό θέμα. Ευλογείτε, πάτε μου, τι κάνετε? Ο Κύριος, καλά. Είμαστε έτοιμοι. Είμαστε έτοιμοι, λοιπόν, έχουμε ξεκινήσει εδώ την εκπομπή πριν από 2 λεπτά. Είπα για το θέμα μας και ότι θα μιλήσουμε για τη πνευματική διάσταση την οποία έχουμε παραλείψει σε όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν τον τελευταίο καιρό. Και είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε με πολύ χαρά αυτά που θα μας πείτε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε, πάτε μου. Στο όνομα της Αγίας Τριάδος. Βεβαίως. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύ ουράνιε, παράκληκτε το πνεύμα της αληθείας, του πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωση ημίν και καθάρισον εμάς ο Πάσης Κυρίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Έχουμε να ξεκινήσουμε και να σχολιάσουμε όσον αφορά το σφράγισμα του Θεού. Γιατί πολλοί λόγος γίνεται τώρα τελευταία για το σφράγισμα το γνωστό. Ακριβώς. Λοιπόν, και θα ήθελα να δώσουμε έτσι μια διάσταση στο πρωτότυπο του σφραγίσματος και όχι στο κακέκτυπο του σφραγίσματος. Και το πρωτότυπο του σφραγίσματος έχει να κάνει με το Άγιο Πνεύμα. Και αυτό μας το λέει σε διάφορα σημεία η Αγία Γραφή. Μάλιστα. Και πριν ξεκινήσουμε από το κεντρικό μας σημείο, το οποίο είναι της Αποκαλύψεως το σφράγισμα, θα ήθελα να δούμε λιγάκι, έτσι σαν ένα προθύστερο σχήμα, το σφράγισμα του Αγίου Πνεύματος πάνω στο Χριστιανό. Για να καταλάβουμε. Βεβαίως. Τι εννοούμε. Βεβαίως. Το αυτό. Και αυτό το συναντάμε στους προς Εφεσίους επιστολή. Μάλιστα. Βρίσκεται στο κεφάλαιο 4, στο στίχο κατευθείαν 30. Ναι. Και λέει, και μη λυπείτε το πνεύμα το Άγιον του Θεού, ενώ εσφραγίστητε εις ημέραν απολυτρώσεως. Άρα, έχουμε σφραγιστεί με το πνεύμα του Θεού, το Άγιο Πνεύμα. Ακριβώς. Σωστά. Ακριβώς. Λοιπόν, τι συμβαίνει τώρα εδώ? Πηγαίνοντας στην... Αυτό να σας ρωτήσω τώρα μια διευκρίνηση. Ναι, ναι. Αυτό το σφράγισμα γίνεται με την βάπτιση, με το χρήσμα, πώς γίνεται ακριβώς? Θα σας πω. Ωραία. Αυτό το σφράγισμα γίνεται, ξεκινάει από τη βάπτιση, είναι αυτό που λέει ο ιερέας, σφραγής δωρεάς Αγίου Πνεύματος, αμήν. Μάλιστα. Αλλά ενεργοποιείται από εμάς τους ιδίους. Δηλαδή, πάντα υπάρχει σε όλα αυτά μέσα και η ελεύθερη βούληση του ανθρώπου. Σωστά. Το οποίο είναι το δεύτερο σημείο που θα μιλήσουμε σήμερα παράλληλα με το σφράγισμα. Τι σημαίνει ελεύθερος άνθρωπος και πρόσωπο? Πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό και έχει, νομίζω, τεράστια σύνδεση με όσα συμβαίνουν το τελευταίο 20 μήνο. Ακριβώς.
Ακριβώς αυτό. Δηλαδή, τι σημαίνει. Το ότι βαπτιστήκαμε δεν σημαίνει τίποτα. Με λίγα λόγια. Μάλιστα. Πήραμε κάποια όπλα, έτσι, τα οποία καλούμαστε να χρησιμοποιήσουμε για να σώσουμε την ψυχή μας. Στην ουσία, να αποδιώξουμε πάσα δαιμονική και σατανική ενέργεια μέσα από την ψυχή. Ακριβώς. Καμία σχέση με το περιβάλλον γύρω-γύρω, έτσι. Μέσα στη ψυχή μας. Μάλιστα. Υπάρχει Θεός, διάβολος και εμείς. Και έχουμε πάρει τα όπλα και τις προϋποθέσεις για να καθαρίσουμε την ψυχή μας, να ενοικήσει δια του Αγίου Πνεύματος ο Θεός μέσα στην ψυχή μας. Αυτός είναι ο αντικειμενικός σκοπός της ζωής του ανθρώπου. Τίποτα άλλο. Μάλιστα. Λοιπόν, οπότε τι γίνεται εδώ πέρα. Υπάρχει μια λεπτομέρεια πάνω σε αυτό το ζήτημα. Ότι ενώ έχουμε πάρει τα όπλα, το αν θα τα ενεργοποιήσουμε εξαρτάται από τη ζωή μας. Γιατί υπάρχει κάποια στιγμή, λέει ο Κύριος, στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, ότι όποιος λέει με αγαπάει θα τηρήσει τις εντολές μου. Και θα τον αγαπήσω και εγώ και ο πατήρ μου και στελεσόμεθεν αυτό και μονή ποιήσουμε κτλ. Ναι. Δηλαδή, ο χριστιανός που τηρεί τις εντολές του Κυρίου είναι αυτός που έχει ενεργοποιήσει τώρα το σφράγισμά του. Μάλιστα. Άρα έχει να κάνει με τα έργα. Δεν έχει να κάνει απλά με ένα βάπτισμα. Αλλιώς περνάμε στο εβραϊκό πρότυπο, τέχνα είμαστε το Αβραάμ, σωθήκαμε. Ναι. Καταλάβατε. Ναι. Και τι συμβαίνει τώρα εδώ, στο τέτοιο. Έχουμε το κατ' εικόνα και το καθομοίωση. Ακριβώς. Το κατ' εικόνα είναι εκγενετής, όλοι οι άνθρωποι, και το καθομοίωση είναι αυτοί που θα αγωνιστούν. Αυτό θα γιορτάσουμε σε δύο μέρες. Τα Χριστούγεννα είναι ότι ο Θεός μας έδωσε την δυνατότητα να ενεργήσουμε το καθομοίωση και είναι το ξεκίνημα του σχεδίου του Θεού της απολυτρώσεως του ανθρώπινου γένους από τις σατανικές ενέργειες. Αυτή είναι η γέννηση του Κυρίου. Ναι. Κατεβαίνει, γίνεται άνθρωπος και ξεκινάει να μας δώσει το παράδειγμα του πώς θα σωθούμε. Mm-hmm. Λοιπόν, και πάμε πάλι στο σφράγισμα. Ναι. Έτσι, αυτό είναι το σφράγισμα δωρεάς του Αγίου Πνεύματος, το οποίο το φέρουμε όλοι. Και πάμε στην Αποκάλυψη, που είναι το κεντρικό μας σημείο, που θα ξεκινήσουμε και θα τελειώσουμε. Έχει ένα σημείο στο κεφάλαιο 7ο της Αποκαλύψεως, το οποίο αναφέρει ένα σφράγισμα πολύ συγκεκριμένο και το αναφέρει ανάμεσα από τις πληγές των σφραγίδων και των σαλπίγκων. Μάλιστα. Το οποίο λέει «Και μετά τούτο είδων τέσσερας αγγέλους εστώτας επί τα τέσσερας γωνίας της γης, κρατούντας τους τέσσερας ανέμους της γης, ή να μην πνέει άνεμος επί της γης, μήτε επί της θαλάσσης, μήτε επί παν δέντρων. Και είδον άλλον άγγελο, αναβαίνοντα από ανατολή ηλίου, έχοντα σφραγίδα Θεού ζώντος. Και έκραξε φωνή μεγάλη της τέσσερις συναγγέλης, είσαι δόθη αυτής αδικήσε τη γην και τη θάλασσαν, λέγον, μη αδικήσετε τη γη, μήτε την θάλασσαν, μήτε τα δέντρα, αχρησούς φραγίσουμε τους δούλους του Θεού, ημών, επί των μετόπων αυτών». Άρα, υπάρχει ενεργούμενο σφράγισμα στους χριστιανούς, στα μέτωπα αυτών. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι ο χριστιανός πρέπει να έχει νου Χριστού, εκτός από το οντολογικό σφράγισμα του αγγέλου. Έτσι, γιατί υπάρχει και στον πνευματικό κόσμο σφράγισμα πάνω μας, το οποίο το βλέπουν τα πνεύματα, δεν το βλέπουμε εμείς. Ναι. Γι' αυτό άλλους τους πλησιάζουν και άλλους αποφεύγουν. Ναι. Και έχει να κάνει με τη βιωτή μας. Αλλά εδώ πέρα έχουμε αυτό το πράγμα. Και αν παρατηρήσατε, ανέφερε πληγές στη φύση. Λέει, αδικήσε τη γη και τη θάλασσα. Μάλιστα. Μήτε τα δέντρα. Ξέρετε γιατί το λέει αυτό? Γιατί τι κάνει τώρα? Οι επόμενες πληγές των σαλπίγκων αναφέρονται στη φύση οι τρεις πρώτες. Και μετά αρχίζουν τα ουέ οι τέσσερις πρώτες.
Και μετά αρχίζουν τα ΟΕ τα τρία που αφορούν τους ανθρώπους. Μάλιστα. Γι' αυτό το λέει αυτό. Μάλιστα. Και έχει, λέει, θα σφραγίσουμε τους δούλους του Θεού, ούτως ώστε μόλις πέσουν οι πληγές οι πρώτες που αφορούν τη φύση, που δεν αφορούν τον άνθρωπο, να είναι σφραγισμένοι οι δούλοι του Θεού, όταν θα έρθουν τα ΟΕ να τους προσπεράσουν. Mm-hmm. Όπως έγινε με τον Φαραώ. Μάλιστα. Έτσι. Όπως έγινε και στο ένα το κεφάλαιο του προφήτου Ιεζεκίηλ, που πάλι έχουμε σφράγισμα δούλων Θεού πριν από τον όλεθρο. Και έχουμε, αυτή είναι μια έκφανση της αγάπης και της δικαιοσύνης του Θεού, ούτως ώστε όταν θα αναγκαστεί να επιφέρει την ισορροπία στο ανθρώπινο γένος, όταν αρχίζει να ξεφεύγει, mm-hmm. έτσι, ναι. σαν καλός πατέρας, ναι. τα καλά τα παιδιά να μην έχουν πρόβλημα. Αυτό το έχει ξεχάσει ο κόσμος. Μάλιστα. Η δικαιοσύνη Μάλιστα. του Θεού, που για άλλον είναι φως και για άλλον είναι φωτιά, το έχουν ξεχάσει. Γιατί αφήνουν το πνεύμα του κόσμου δια της τηλεοράσεως να τους καταλαμβάνει το νου και να ξεχνάνε ότι υπάρχει και ο Θεός κάπου, και επειδή δεν είναι του ανθρωπίνου συστήματος αυτό το «ον», έτσι, λειτουργεί αόρατα, διακριτικά, πάντα όμως με παντοδυναμία. Ναι, ναι. Αυτό είπα στην εισαγωγή πριν σας τηλεφωνήσω, Πάτερ, αυτό ακριβώς είπα, ότι σε όλο αυτό το οποίο συμβαίνει τους τελευταίους 20-21 μήνες, έχουμε ξεχάσει την πνευματική διάσταση, έχουμε ξεχάσει το Θεό. Τον έχουμε βγάλει απ' έξω και κοιτάμε όλα τα υπόλοιπα. Ναι, αυτό ήθελα, γι' αυτό δεν ήθελα να ασχοληθούμε σήμερα έτσι με την επικαιρότητα, γιατί την επικαιρότητα την βλέπουμε κάθε μέρα. Ακριβώς. Και να ασχοληθούμε λιγάκι με την πνευματική διάσταση του πράγματος, που δεν είναι και κάτι καινούργιο, έτσι, πάντα συνέβαιναν αυτά. Ναι. Αυτό απλά τώρα έχουν αρχίσει και λόγω της τεχνολογίας, λόγω της αποστασίας, αρχίζουν και γίνονται λίγο πιο έντονα στη ζωή μας. Έτσι. Μέχρι τώρα τα βλέπαμε από μακριά. Λοιπόν, στο ένατο κεφάλαιο, στο 8ο μάλλον κεφάλαιο του Ιεζεκίηλ, περιγράφει μία παρακμή, κοινωνική παρακμή, σαν τη σημερινή. Ναι. Θέλετε να το διαβάσουμε ή να περάσουμε κατευθείαν στο σφράγισμα? Όχι, να το πείτε, ό,τι θέλετε. Ωραία, ναι, έχουμε χρόνο. Θέλετε. Ναι, έχουμε χρόνο, δεν υπάρχει κανένα περίπτωση, βεβαίως. Βεβαίως. Για να... Ξεκινάμε. Ναι. Και γίνεται εν το έκτο έτη, εν το πέμπτο μηνή, πέμπτη του μηνός, εγώ, ο προφήτης δηλαδή, ναι. Καθήμην εν το οίκο και η πρεσβύτερη Ιούδα εκάθεται ενώπιόν μου. Και γίνεται πεμέ χειρ Κυρίου. Ο προφήτης, σημείωσε, ο προφήτης Ιεζεκίηλ, ήταν τότε εξόριστος στη Περσία. Μάλιστα. Και ο σύγχρονός του ήταν ο προφήτης Ιερεμίας, που ήταν στην Ιερουσαλήμ. Έτσι. Mm-hmm. Και όταν λέει «και η πρεσβύτερη Ιούδα κάθεται ενώπιόν μου», είναι σε εξορία τώρα και mm-hmm. είναι η γερουσία, ας το πούμε, των Εβραίων, που είναι σε εξορία και κάνουν σύναξη. Μάλιστα. Και ειδούν και ειδού. Ομοίωμα ανδρός, από τη σοσφίως αυτού έως κάτω πυρ, και από τη σοσφίως αυτού υπεράνω αυτού ως όρασης ηλέκτρου. Και εξέτεινε ομοίωμα χειρός, και ανέλευέ με εξ κορφής μου, και ανέλευέ με πνεύμα αναμέσων της γης και αναμέσου του ουρανού, και είχα γέμιση Ιερουσαλήμ εν οράση Θεού επί τα πρόθυρα της πύλης, της εσωτέρας, της βλεπούσης εις βοράν. Ναι. Έτσι, βλέπει ένα όραμα. Εμφανίζεται απαστράφοντας άγγελος και τον πηγαίνει στην Ιερουσαλήμ, στον ναό. Ναι. Που είναι η στήλη του κτωμένου. Είχαν κάνει μια στήλη του κτωμένου, είναι από το κτίσις, δηλαδή του ερμού ήτανε. Ναι. Αυτή η στήλη, και έχει να κάνει με το, ας το πούμε, το χρήμα. Και ειδού είναι και η δόξα Κυρίου Θεού Ισραήλ κατά την όραση, είδον εν το πεδίο.
αναφέρει ένα παλαιότερο όραμα, τώρα που είδε τον Κύριο σε μια πεδιάδα. Και είπε προς με, «Ιε ανθρώπου, ανάβλεψον τις οφθαλμοί σου προς βοράν και ανάβλεψα τις οφθαλμοί μου προς βοράν και ειδού από βορρά επί την πύλην την προς ανατολάς». Και είπε προς με, «Ιε ανθρώπου, εώρακας τι ούτη ποιούσι». Του δείχνει τώρα τι κάνουν οι πρεσβύτεροι μέσα στο ναό. «Ανομίας μεγάλας ποιούσι νόδε, το απέχεσαι από τον Αγίον μου». Δηλαδή το τότε ιερατείο δεν είχε σχέση με το Θεό. Ναι. Και έτη όψη ανομίας μίζωνας. Ναι. Του λέει τώρα θα δεις και άλλα, του λέει χειρότερα. Και εισήγαγε με επί τα πρόθυρα της αυλής και είπε προς με, «Ή ανθρώπου όριξον και όριξα και ειδού θυραμία». Και είπε προς με, «Εισελθε και ιδέ τας ανομίας ας ούτη ποιούσι όδε». Του λέει λοιπόν τώρα σκάψε, έσκαψε και βγήκε σε ένα δωμάτιο κρυφό κάτω από το ναό και εισήλθον και είδον και ειδού μάται αυδελίγματα και πάντα τα είδωλα οίκου Ισραήλ διαγεγραμμένα επ' αυτού κύκλο. Στο δωματιάκι που ήταν κάτω από το ναό είχαν είδωλα μάλιστα κυκλικά διαγεγραμμένα, τα οποία έχουν να κάνουν με τον τότε παγανισμό, τα οποία έχουμε στοιχεία της σύγχρονης στοάς, μάλιστα, που χρησιμοποιούν τα ίδια τυπικά. Ναι. Και 70 άνδρες εκ των πρεσβυτέρων οίκου Ισραήλ και 70 λέει άνδρες από τους πρεσβύτερους, δηλαδή αρχιερείς του Ισραήλ και η Εζωνίας ο του Σαφάν και ένας που ήταν προεξάρχων εν μέσω αυτών εισθήκη προπροσώπου αυτών και έκαστος θυμιατήριον αυτού είχε εντυχηρεί και η ατμής του θυμιάματος ανέβαινε. Τα θυμιάζαν λοιπόν τα είδωλα. Και είπε προς με, «Εώρακας ιέ ανθρώπου, πάει πρεσβύτερη οίκου Ισραήλ ποιούσι έκαστος αυτών εν το κοιτώνει το κρυπτό αυτών». Βλέπεις, του λέει, τι κάνουν στα κρυφά όλοι αυτοί. Διότι είπαν, εδώ να σταθούμε λίγο, είπαν με τον λογισμό τους, «Πού χωρά ο Κύριος». Ναι. «Εγκαταλέλειπε Κύριος στη γη». Δεν πίστευαν. Λοιπόν. Τον είχαν ξεχάσει τον Κύριο. Δεν πίστευαν οι ιερείς του Κυρίου, οι αρχιερείς. Ναι. Σας θυμίζει τίποτα? Λίγο το σήμερα θυμίζει. Ναι, ναι, γι' αυτό έως πολύ. Λίγο έως πολύ το σήμερα. Και είπε προς με, «Έτι όψη ανομίας μίζωνας, αούτι ποιούσι». Λοιπόν, και συνεχίζει τέλος πάντων, λέει για κάποιες γυναίκες και τα λοιπά και τα λοιπά. Ναι. Στο αυτό. Και περνάμε στο κεφάλαιο το ένατο. «Και ανέκραγε εις τα ότα μου φωνή μεγάλη λέγον, ήγκυκη η εκδίκηση της πόλεως. Έφτασε η ώρα της εκδικήσεως της πόλεως. Και έκαστος είχε τα σκεύη της εξολοθρεύσεως εν χειρί αυτού». Λοιπόν, αποφάσισε λοιπόν ο Κύριος ότι έφτασε η ώρα να ξεκαθαρίσει τον οίκο του μαζί με την πόλη. Ναι. Λοιπόν, και ειδού έξ άνδρες ήρχοντο από τη οδού της πύλης της υψηλής, της λεπούσης προς βοράν και εκάστου πέληξ εν τη χειρή αυτού. Λοιπόν, και εμφανίζονται 6 άνδρες. Έκαστος είχε τα σκεύη της εξολοθρεύσεως, είχε τα όπλα του ολέθρου στα χέρια του και κάστου πέληξ και είχανε τσεκούρια. Mm-hmm. Αυτοί οι 6 άνδρες ήταν υπαρκτά ιστορικά πρόσωπα, ήταν 6 υπασπιστές του Ναβουχοδονόσορο που ήρθανε με εντολή να εξολοθρεύσουν τους Ιουδαίους για διάφορα πολιτικά σχέδια της εποχής, ήταν όμως εντολή Κυρίου. Mm. Βλέπετε τι συμβαίνει στον επουράνιο κόσμο. Ενώ εμείς βλέπουμε ειδήσεις και γεγονότα να συμβαίνουν, τίποτα δεν γίνεται αν δεν αφήσει ο Κύριος. Mm. Λοιπόν, και αφού ξεκινάνε λοιπόν οι 6 άνδρες να ξεκαθαρίσουν την κατάσταση, εμφανίζεται άλλος ένας άνδρας και εις ανήρ
εν μέσω αυτών εμφανίζεται, λέει, ανάμεσα από αυτούς, ενδεδικός ποδήρι. Φορούσε, ας το πούμε, χιτώνα μέχρι τα πόδια. Ναι. Και ζώνη σαπφύρου επί τους φύρους αυτού. Και μια ζώνη που ήταν από σάφυρο, έλαβε. Ναι. Και εισήλθωσαν και έστησαν εχόμενοι του θυσιαστηρίου του χαλκού. Και δόξα Θεού του Ισραήλ ανέβη από το Κερουβίμ, ιούσε επ' αυτών, εις το έθριον του οίκου και κάλεσε τον άνδρα τον ενδεδικότατον ποδήρι, ως είχε επί τους φύρους αυτού ζώνη, και είπε προς αυτόν. Ξαφνικά εμφανίζεται η δόξα του Θεού που εμφανιζόταν στην εποχή, έτσι. Ναι. Και μέσα από τον ναό, έτσι, και κάλεσε τον άνδρα, αυτός είναι, εμφανίζεται τώρα σαν τον Χριστό, έτσι. Μάλιστα. Όπως στην Αποκάλυψη. Mm-hmm. Και δίνει εντολή ο Θεός σε αυτόν τον άνδρα και του λέει, διέλθε μέσα την Ιερουσαλήμ, έτσι, πέρασε μέσα από την πόλη και δώσ' το σημείον επί τα μέτωπα των ανδρών, σημείωσέ τους, σφράγισέ τους, των κατεστεναζόντων και των κατοδυνωμένων. Έτσι. Μάλιστα. Λέει, σφράγισε τον κόσμο που καταστενάζει και κατοδύνεται. Ναι. Αυτόν που δεν αντέχει την κατάσταση, ναι. Αυτόν που δεν αντέχει την παρακμή. Δεν είπε τους Αγίους, ναι. Τους απλούς ανθρώπους που δεν συμφωνούν και στεναχωριούνται και κλαίνε και πιέζονται από αυτή την παρακμή. Σφράγισέ τους αυτούς, λέει. Δεν συμφωνούν με αυτό που συμβαίνει, όμως στραβάνε εκεί. Έτσι, γι' αυτό στενάζουν και οδύνονται. Αλλιώς, αν είχαν συμβιβαστεί με το σύστημα, θα ήταν μια χαρά. Σωστά. Πάλι πολύ σωστά. Ακριβώς. Ναι. Επιπάσεις τις ανομίες τις γινωμένες εν μέσω αυτής. Ας κάνει... Αναστενάζανε και οδυνόντουσαν από αυτά που βλέπανε, που συμβαίνει. Ας κάνει αναγωγή ο τηλεθεατής το σήμερα. Και τούτης είπεν ακούοντός μου, και μόλις τελείωσε το σφράγισμα πάλι... Το οποίο, όπως είπατε, είναι πνευματικό, έτσι. Αόρατο σφράγισμα. Είναι αόρατο, αλλά αυτό δεν το γνωρίζω. Μπορεί να είναι και οντολογικό. Εμείς δεν το βλέπουμε. Ναι, ναι, ναι. Έτσι, ναι. Μπορεί να είναι πολύ πιο κοντά από αυτό που νομίζουμε. Mm-hmm. Στο τέτοιο. Το σίγουρο είναι ότι ο τρόπος ζωής και ο τρόπος που σκέφτεσαι είναι σφράγισμα. Ναι, ναι. Και τούτης... είπεν ακούοντός μου, και την ώρα που άκουγα, λέει, τους είπε, ποιος τώρα, αυτός μόλις τελείωσε και σφράγισε, γι' αυτό λέμε ότι είναι ο πιστός, έτσι, γιατί ναι. Έχει εξουσία και δίνει καινούργια εντολή. Ναι. Δεν είναι δούλος του Θεού, ως εξουσία αν έχουν μιλάει τώρα, και δίνει καινούργια εντολή. Mm-hmm. Πορεύεσαι ο πίσω αυτού εις την πόλη και κόπτεται και μη φίδεσαι της οφθαλμής ημών και μη ελεήσετε. Τώρα λέει που σφραγίστηκαν οι δούμοι του Θεού, περάστε και μην αφήσατε κανέναν όρθιο. Πρεσβύτερων και νεανίσκων και παρθένων και νήπια και γυναίκας αποκτήνεται σε εξάλληψη. Έχουμε εδώ πέρα κάποιες κατηγορίες ανθρώπων, πρεσβύτερο, γέρους, νεανίσκων, νέους, παρθένους, νήπια, θα θυμίζει τίποτα. Μάλιστα. Θα πούνε τι ήταν τα νήπια, σωστά. Ναι. Το ίδιο δεν λέμε και τώρα. Ακριβώς το ίδιο λέμε. Ακριβώς. Και πήρα την απάντησή τους όλοι αυτοί που έχουν προσβάλει την Αγία Γραφή ότι δεν είναι χριστιανικό βιβλίο και ότι είναι η ιστορία των Εβραίων. Ναι. Ναι. Συμβαίνει σήμερα. Μάλιστα. Είδανε πως πεθαίνουν τα νήπια εν ζωή και γυναίκας αποκτήνεται σε εξάλληψη. Πάτε να σας ρωτήσω κάτι. Και πως γίνεται, δηλαδή, ποια νήπια σφραγίζονται και ποια όχι, με ποιο κριτήριο? Κοιτάξτε, το κριτήριο των νηπίων προφανώς εδώ πέρα, ναι, έχει να κάνει καθαρά με κρίση Θεού. Δεν μπορώ να σας το απαντήσω εγώ αυτό. Μάλιστα. Δεν ξέρω με ποιο κριτήριο σφραγίζονται, δηλαδή, και πώς και τι θα γίνει μετά. Ναι. Καταλάβατε, όπως είναι ακριβώς το ίδιο κριτήριο όπως πεθαίνουν τα παιδιά σήμερα. Ναι. Από καρκίνους, ατυχήματα κτλ. Ναι, ναι. Επειδή πάντας σε όσους λέει, όλους πάντας, εφούς εστί το σημείο, όσοι λέγουν το σημείο, μη εγγίσετε. Αυτούς λέει που έχει σφραγίσει, να μην τους αγγίξετε. Ναι.
Και τώρα έρχεται το πιο ωραίο, ε. Κάθεστε, κύριε Βασιλιάδη. Μια χαρά. Ωραία. Και από τον Αγίον μου άρξαστε. Και ήρξατο από τον ανδρών των πρεσβυτέρων ήσαν έσω εν το οίκο. Ξεκινήστε, λέει, από τους Αγίους μου. Ναι. Και χρειάζεται μετάφραση, ε. Όχι, βέβαια. Και ξεκίνησαν, λέει, από τους... τους ιεράρχες που ήταν στο οίκο, στο τέτοιο. Βλέπετε πώς ο ίδιος ο Κύριος, ο περιπατών αναμέσω των λιθνιών των εκκλησιών και αυτός που κρατάει στα χέρια του τους αστέρας της εκκλησίας, ξεκαθαρίζει τον οίκο του. Ναι. Λοιπόν, αυτό τώρα είναι όσο αναφορά το σφράγισμα. Πιστεύω το περιγράψαμε πολύ έτσι, ζωντανά, έτσι. Ναι. Δεν είναι κάτι δηλαδή θεωρητικό και στον αέρα και δεν ξέρω εγώ τι. Εδώ βλέπουμε ιστορικά γεγονότα. Αυτά γίνανε σε Ιερουσαλήμ. Ξαναγίνανε. Δηλαδή υπάρχει στην Παλαιά Διαθήκη ένας κύκλος ειδωλολατρίας ολέθρου επιστροφή στο Θεό, ειδωλολατρίας ολέθρου επιστροφή στο Θεό. Ναι. Στις τελευταίες σελίδες του Δευτερονομίου έχουμε δύο σελίδες των ευλογιών και των κατάρων των, από το Θεό, εάν με ακολουθείτε και με πιστεύετε, τι ευλογία θα πάρετε και αν βρείτε σε αποστασία, τι θα πάθετε. Τα οποία συμβαίνουν και ξανασυμβαίνουν. Εντάξει. Ναι. Και φτάνουμε τη σήμερα ημέρα στα κοινωνικά φαινόμενα που ζούμε αυτή τη στιγμή. Γιατί έχω ακούσει πάρα πολλούς να αναρωτιούνται γιατί δεν καταλαβαίνει ο κόσμος. Τα λέμε, τα ξαναλέμε, είναι ένας χρόνος μετά τώρα, βλέπουμε τι θέση έχουν πάρει όλοι και συνεχίζει ο κόσμος και ακολουθάει σαν υπνοτισμένοι. Ναι, κοντεύουν 2 χρόνια, πάτερ, είναι 21 μήνες είναι. Σκεφτείτε, από το Μάρτιο του 20. Λέω ένα χρόνο, ναι. Μετά τον πρώτο χρόνο που δεν ξέραμε τι συμβαίνει. Α, μάλιστα, ναι, ακριβώς. Τον πρώτο ναι. χρόνο ήμασταν στον αέρα. Ήμασταν, ναι, ας το πούμε, ήμασταν ζαλισμένοι τον πρώτο χρόνο. Ακριβώς. Ναι, δεν το έτσι. Πιάνω τον πρώτο χρόνο. Ναι, γιατί πες τώρα τι προφήτησε στον πρώτο χρόνο, ξέρεις τι γίνεται. Ναι. Δεύτερο χρόνο όμως τώρα. Έτσι. Ύστερα από όλα αυτά, δεν έχουμε δικαιολογία. Ακριβώς. Αυτό έρχεται να μας το εξηγήσει μια επιστολή προς Ρωμαίους στο κεφάλαιο το 8. Έτσι. Ναι. Λέει. Πάλι για το πνεύμα. Λέει, ουδέν άρα νυν κατάκριμα της εν Χριστώ Ιησού μη κατά σάρκα περιπατούσι, αλλά κατά πνεύμα. Ο γάρ νόμος του πνεύματος της ζωής εν Χριστώ Ιησού ηλευθέρωσέ με από του νόμου της αμαρτίας και του θανάτου. Mm-hmm. Έτσι. Mm-hmm. Το γάρ αδύνατον του νόμου ενώ εισθένει δια της σαρκός, ο Θεός των εαυτού ιών πέμψας, εν ομοιώμα της σαρκός αμαρτίας και περί αμαρτίας, κατέκρινε την αμαρτία την εσαρκή. Εδώ μας λέει ότι ήρθε ο Κύριος και μας ελευθέρωσε από τον νόμο της αμαρτίας. Είναι το δικαίωμα του νόμου πληρωθεί, εν ημίν, της μη κατά σάρκα περιπατούσι, αλλά κατά πνεύμα. Έτσι. Το δικαίωμα του νόμου, δηλαδή, λέει τώρα ότι όσοι... τα βλέπουν τα πράγματα πνευματικά και εν Χριστώ, η καθημερινότητα δεν τους αγγίζει που είναι η κοσμικότητα. Μάλιστα. Έτσι, τα προβλήματα τα καθημερινά, ξέρετε πού σταματάνε όλα? Στο Σταυρό. Ναι. Δηλαδή, πρέπει να αποφασίσει ο κόσμος τι θέλει τώρα. Θέλει αιώνια ζωή, αλλά πρέπει να θυσιάσει αυτή τη ζωή. Που είναι το τελευταίο το άρθρο, το πιστεύω. Προσδοκώ ναι. Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος αμήν. Εάν προσδοκώ ανάσταση νεκρών λοιπόν και ζωή του μέλλοντος αιώνος αμήν και το πιστεύω αυτό το πράγμα, τι με νοιάζει τι θα γίνει τώρα. Ναι. Για το σπίτι μου, τη δουλειά μου, τα ρούχα μου κτλ. Πράγμα το οποίο από τα προηγούμενα που έχουμε πει, ο ίδιος ο Θεός δεν μας αφήνει στον δρόμο. Γι' αυτό μας φραγίζει. Mm-hmm. Για να μην μείνουμε στον δρόμο. Ναι. Και λέει, ζητείτε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και όλα τα υπόλοιπα παντατάς θα προσθεθήσετε ημίν. Σώσε την ψυχή σου, εσύ, που δεν μπορώ να την κάνω εγώ στανικός και με το ζόρι, γιατί είμαι Θεός και σέβομαι την ελευθερία σου και την προσωπικότητά σου,
το πρόσωπό σου δηλαδή σέβομαι, την προσωπικότητά σου, γι' αυτό δεν μπόρεσε να σωθεί ο Ιούδας, με το ζόρι, ναι. Στο τέτοιο. Κάνε εσύ, δώσ' μου το ελεύθερο, κάνε λίγα βηματάκια προς εμένα, έτσι. Και όλα τα υπόλοιπα τα κανονίζω εγώ που μπορώ. Εγώ μπορώ να σου κανονίσω αυτή τη στιγμή ένα βασίλειο να μπεις μέσα. Για να σε ωφελεί. Εντάξει. Ναι. Στο τέτοιο. Άφησέ με να πω στην ψυχή σου. Πώς αφήνουμε το Θεό να μπει στην ψυχή μας δια της εξομολογήσεως. Με το να φύγουν οι αμαρτίες από μέσα μας. Mm-hmm. Έτσι. Ναι. Είναι ένα είδος format, να σας το πω, με 2021 ορολογία. Όμως ένα format μόνο το δεν κάνει τίποτα. Ναι. Σωστά. Θέλουμε πρόγραμμα. Έτσι. Το πρόγραμμα αυτό είναι το setup, που είναι η Θεία Κοινωνία. Εξομολογούμε, προσεύχομαι και πάω και μεταλαμβάνω και μπαίνει ο Θεός μέσα μου. Ο Θεός δεν μπορεί να μπει μέσα μας εάν βρει αμαρτία. Είναι το μόνο, μονοτικό, ανάμεσα από εμάς και το Θεό. Αυτό το πολύ απλό πραγματάκι, η εξομολόγηση των αμαρτιών και η μετάνοια, δηλαδή η αλλαγή τρόπου ζωής, κατά δύναμη, είναι αυτό που μας ενώνει με το Θεό. Μάλιστα. Και λέει τώρα, «Η γάρ κατά σάρκα όντες, τα της σαρκός φρονούσι». Αυτοί που τους αρέσει να ζουν κατά σάρκα, κοσμικά, έτσι, σκέφτονται, φρονούν, τα της σαρκός. «Η δε κατά πνεύμα, τα του πνεύματος». Εδώ έρχεται η απάντηση σε αυτό που ρωτήσαμε πριν. Πώς γίνεται και δεν καταλαβαίνει ο κόσμος. Μα ο κόσμος δεν καταλαβαίνει, γιατί είναι κατά σάρκα όντες και φρονούν τα της σαρκός. Όταν δηλαδή ο άνθρωπος στο μυαλό του μέσα έχει το πρόγραμμα της σαρκός, δεν μπορεί να καταλάβει άλλο πρόγραμμα. Καταλάβετε, δεν είναι θέμα πληροφορήσεως, είναι θέμα πνεύματος. Έχει πάρει την απόφασή του ότι ξέρεις κάτι, μην με μπλέξεις εμένα με πολλά, με μέλουσα ζωή, βασιλεία του Θεού και τέτοια. Εγώ δεν τα βλέπω αυτά τα πράγματα. Δεν ξέρω πού είναι, δεν ξέρω αν υπάρχουν. Ναι. Εγώ βλέπω τώρα ότι ζορίζομαι. Θέλω τη δουλειά μου. Καταλάβατε. Θέλω τη δουλειά μου, ακριβώς. Λοιπόν, οπότε αυτός ο άνθρωπος, ό,τι και να του πεις, ναι. Δεν μπορεί να το καταλάβει, γιατί πολύ απλά δεν έχει το πρόγραμμα να το καταλάβει. Ναι, ναι. Καταλάβατε. Και εντάξει, αυτός έχει και μία, ας πούμε, ξέρω εγώ. Ας το πούμε πρόφαση, ας το πούμε. Η νεολαία που λέει δεν θα μπορώ να μπαίνω στα κλαμπάκια. Το ίδιο πράγμα λέμε. Φρονούν κατά της σαρκός. Ναι. Το ίδιο πράγμα λέμε. Ναι. Λοιπόν, ξέρετε ποια είναι η συνέχεια ο επόμενος στίχος. Το γάρ, φρόνημα της σαρκός, θάνατος. Μάλιστα. Ε, φτάσαμε στην εποχή που το φρόνημα της σαρκός είναι θάνατος. Γιατί μέχρι τώρα και χλιαρή. Είχαν κάποια. Δεν παθαίναν τίποτα. Ναι, ναι, είχαν περιθώρια. Είχανε περιθώρια, ναι. Ναι. Τώρα σου λέει. Τώρα τέλος. Ή το ένα είσαι περιμένει θάνατος. Πατολογικό θάνατος, έτσι. Ορίστε. Το δεύτερο έννοιμα του πνεύματος, ναι. Ζωή και ειρήνη. Ε, δηλαδή. Αντιστέκομαι. Έχω ζωή. Ζω. Βιολογικά, ε. Ναι. Το αίμα μου είναι καθαρό, το σώμα μου είναι καθαρό, ζω. Και εκτός ότι ζω, έχω και ειρήνη. Άρα, μπορώ να αντιμετωπίσω τα πάντα. Έχω χέρια, πόδια και ειρήνη. Δηλαδή, ειρήνη, ξέρετε, σημαίνει πάρα πολλά. Δεν πνίγομαι σε μια κουταλιά νερό, δεν αγχώνομαι, έτσι. Έχω μέσα μου αγάπη για το Θεό. Ειρήνη. Διότι το φρόνημα της σαρκός, έχθρα εις Θεόν. Μάλιστα. Το γαρ νόμο του Θεού που χρυποτάσσεται, που το... δεν γαρ δύναται. Ναι. Η ειρήνη σημαίνει ενδεχομένως και έλλειψη φόβου. Η ειρήνη είναι, ξέρετε τι είναι, είναι ο Κύριος. Μάλιστα. Δεν λέει σε ένα σημείο την ειρήνη μην, αφήνομαι ημίν. Ναι. Την ειρήνη τη δικιά μου σας αφήνω. Mm-hmm. Στο τέτοιο. Αυτό είναι. Είναι ναι. Δηλαδή, είναι αυτό που λέμε, ξέρετε τι είναι ακριβώς. Είναι η δεύτερη πίστη που λέμε. Η ναι. Πρώτη πίστη είναι η πίστη στο Θεό που την έχουν όλοι. Γράφει ο Άγιος Ιάκωβος, νομίζω, ο αδελφό Θεός, ότι ξέρετε και τι πώς πιστεύεις, ξέρω εγώ, στο Θεό.
Ποιο? Οι δαίμονες πιστεύουν και θρήτουσι. Όλοι πιστεύουν στο Θεό. Στο τέτοιο. Το θέμα είναι ποιος πιστεύει στην πρόνοια του Θεού. Αυτή είναι η ειρήνη. Μάλιστα. Να πιστεύω ότι ο Θεός είναι δίπλα μου. Διαπαντός. Και να μην σαλευθώ. Ναι. Που λέει το ψαλτήρι. Είναι μια κατάσταση πίστεως ότι, πώς να σου το πω, δεν χρειάζεται να προσευχηθώ για να επικοινωνήσω με τον Θεό. Είναι 24-24 ώρες δίπλα μου, άσχετα που δεν προλαβαίνω να προσευχηθώ. Ναι. Λέμε ότι, πάτε, λοιπόν, ένας ο οποίος υπό την πίεση σήμερα τελικά ενδίδει, έχει τη δεύτερη πίστη, προφανώς δεν την έχει, έτσι. Κοιτάξτε, αυτό που με ρωτήσατε τώρα, ναι, είναι έτσι πολύ λεπτό ζήτημα, να ξέρετε. Ναι. Πολύ λεπτό ζήτημα, γιατί υπάρχουν διάφορες κατηγορίες ανθρώπων που ενδίδουν. Ναι. Και σε τι βαθμό θα έχεις τη δεύτερη πίστη. Πρέπει δηλαδή, παραδείγματος χάρη, έτσι. Ναι. Δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε μία μάνα που έχει εκβιαστεί για να της πάρουν το παιδί στο νοσοκομείο, να του κάνουν μια εγχείρηση, μια εξέταση κτλ. Και ενέδωσε. Ναι. Αυτή η μάνα καλείται ξαφνικά, από μια στιγμή στην άλλη, να έχει πίστη από εδώ μέχρι το διάστημα. Ναι, ναι. Καταλάβατε. Ναι, ναι. Στο ναι, τέτοιο. Εγώ πιστεύω, είναι μια προσωπική μου εκτίμηση αυτή, έτσι, mm-hmm, ότι αναλογικά ο Θεός καλύπτει διάφορα πράγματα. Ναι. Αναλογικά, ναι. Δηλαδή, τώρα ο άνθρωπος που λέει «Δεν βαριέσαι, ρε παιδί μου, τώρα, για να μην...» Ναι, ναι, ναι. «Πολύ αυτόν, μην πάμε και το κάνουμε και ξεμπερδεύουμε από το πολύ μπλα μπλα». Ναι, ναι. Αυτό είναι πολύ διαδεδομένο σήμερα. Εντάξει, υπάρχει, ναι, ο εκβιασμένος, υπάρχει ο πολύτεκνος, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που, ειλικρινά σας το λέω, εγώ στη θέση τους δεν ξέρω τι θα έκανα. Ναι. Εντάξει, εγώ από τη θέση που είμαι μπορεί κατά κάποιο τρόπο να μιλάω από το ασφαλούς. Ναι, έτσι, ναι, ναι. Στο τέτοιο. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι, κατά τη γνώμη μου, δεν μπορεί να τους κατηγορήσει κανένας. Και πιστεύω ότι και ο Θεός θα τους καλύψει, θα τους προστατέψει, θα τους φωτίσει. Δεν ξέρω τι θα κάνει. Ναι. Γιατί έχω δει φοβερά θαύματα. Δηλαδή, πώς να σου πω, μπορεί να σε πάρει μέσα από μια φυλακή και θα κάνει άγιο. Ναι. Λοιπόν, αρκεί να έχουμε ανοιχτή την ψυχή μας. Αυτοί που δεν δικαιολογούνται σίγουρα είναι οι υπέρμαχοι αυτών των πραγμάτων. Εντάξει. Και οι αδιάφοροι. Ναι. Λοιπόν, και λέει και συνεχίζει: «Το γάρ νόμο του Θεού ούτε υποτάσσετε, ούτε γαρδίνατε. Ιδέες αρκείωτες, Θεό αρέσε, ούτε δίνατε». Δηλαδή δεν γίνεται να είμαστε χλιαροί πια και στα κοσμικά, γιατί εδώ πέρα έχουμε πρόβλημα. Δηλαδή δεν του αρέσει το Θεό αυτά τα πράγματα. Ναι. Και κατά αυτόν τον τρόπο, εδώ από όλο το κεφάλαιο, δεν διαβάζω τώρα, μπορεί ο κόσμος να πάει να το εξετάσει λιγάκι το 8ο κεφάλαιο προς Ρωμαίους, ναι, και να καταλάβει ότι έχουμε εδώ πέρα σύγκρουση δύο πνευμάτων, δεν έχουμε σύγκρουση πληροφοριών. Καταλάβατε. Μάλιστα. Λοιπόν, και κατά κάποιο τρόπο, τι συμβαίνει τώρα εδώ πέρα. Συμβαίνει ένα πράγμα πρακτικό, ψυχολογικού περιεχομένου. Ναι. Δηλαδή, πώς ενεργούν τα πάθη. Τα πάθη ενεργούν συγκεντρωτικά. Δηλαδή, έκανες μια φορά την αμαρτία, τη δεύτερη θα την κάνεις πιο εύκολα, την τρίτη ακόμα πιο εύκολα, την τέταρτη ακόμα πιο εύκολα. Και όσο ενεργείς την αμαρτία, τόσο καλλιεργείται, τόσο γίνεται συνήθεια, πάθος, έξις κτλ. Οπότε, τι συμβαίνει τώρα εδώ πέρα. Είμαστε σε μια εποχή που έχουμε ήδη, έτσι, απεμπολίσει την πίστη μας εδώ και χρόνια. Γιατί το λέτε αυτό? Γιατί από το 80 και μετά, ναι, που αρχίσαν και περνάγανε οι αντίχριστες και βλάσιμοι νόμοι, αμαρτίες, γι' αυτό ξεκίνησα σε θηλυκό. Μάλιστα. Αμαρτίες ως νόμοι. Ναι. Και δεν υπήρχε αντίδραση από τον πνευματικό κόσμο. Mm-hmm. Υπήρχε δηλαδή έτσι μια πάλι υπνηλία
Ναι, ναι. Δηλαδή έχουμε το φαινόμενο σιγή ηχθείως όσον αφορά τους νόμους του Θεού που καταπατούνται από το ελληνικό νόμο και τις ελληνικές κυβερνήσεις κτλ. Αντίθετα, έχουν πολλές, πολύ βροντερές φωνές σε θέματα πειθαρχίας για το εκκλησίασμα. Γιατί αυτό? Μάλιστα. Δηλαδή, όλα αυτά τα χρόνια η λεγόμενη επίσημη εκκλησία σιωπούσε. Ναι. Τώρα ξαφνικά βγαίνει και κουνάει το δάχτυλο. Ναι, ναι, ναι. Όσον αφορά την τήρηση των μέτρων. Για κάποια θέματα. Ναι. Και έχουμε φτάσει σε μια κατάσταση αυτή τη στιγμή η οποία στην ουσία, εκτός ότι δίνουμε εξετάσεις, εκτός είμαστε ότι είμαστε σε κάποια έσχατα, δρέπουμε κατά κάποιο τρόπο τους καρπούς αυτό που σπήραμε όλα αυτά τα χρόνια. Με το δεν βαριέσαι, δεν πειράζει. Ναι. Δεν πειράζει το ένα, δεν πειράζει το άλλο. Εκοσμήκευσε εδώ, εκοσμήκευσε εκεί. Λίγο συνήθεια, λίγο το ένα, λίγο το άλλο. Έφευγε, έφευγε, έφευγε. Σιγά ο Θεός. Δεν μας πείραζε ο διάβολος, γιατί αυτή είναι η τακτική του. Έτσι, μέχρι να πάρει όλα τα δικαιώματα, δεν εμφανίζεται. Και τώρα είναι πώς σε πονά και πώς σε σφάζει. Ναι. Και ψάχνουμε να βρούμε τι φταίει. Έτσι. Φταίει ακριβώς αυτό το πράγμα. Ότι γυρίσαμε την πλάτη στον Χριστό. Ακριβώς. Εάν κάποιος άλλος έχει κάποια άλλη φόρμουλα για να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση, να μας το πει. Αλλά εγώ πιστεύω ότι όλα τα σχήματα είναι αποτυχημένα, γιατί βρίσκονται ακριβώς μέσα σε μια κοσμικότητα. Δηλαδή το θέμα αυτή τη στιγμή είναι, έχει να κάνει με θαύμα. Δεν έχει να κάνει με λογική. Έτσι. Είναι δηλαδή τόσο μεγάλος ο παραλογισμός που ζούμε, ο κοινωνικός και πνευματικός παραλογισμός που ζούμε αυτή τη στιγμή, που δεν υπάρχει εξήγηση το τι θα γίνει. Ξέρετε τι υπάρχει μόνο? Είτε επιστρέφω στο Θεό άνευ όρων και 100%, όχι «Α, άλλαξα τη ζωή μου, εξομολογήθηκα και σιάστηκα κάνα δύο φορές γιατί δεν με σώζει ο Θεός». Ναι. Συγχρονώ το λογικά. Τα θέλω, ρε παιδί μου, για αυτή τη ζωή. Τέλος. Σπίτια, ναι. Παιδιά, οικογένειες, τέλος. Δίνω την καρδιά μου στον Χριστό και την κάνει ό,τι θέλει. Και περιμένουμε το θαύμα εκεί πέρα. Στο τέτοιο. Ή μας περιμένει τα οψόνια της αμαρτίας, θάνατος. Ναι. Και εδώ είμαστε. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή. Σε αυτή την κατάσταση. Δηλαδή έχουν τελειώσει οι χλιαρότητες. Ναι. Λοιπόν, και ο Θεός τι μας λέει? Ο Θεός μας λέει το εξής, ότι σας έφτιαξα ελεύθερους. Εντάξει, έγινε το προπατορικό αμάρτημα το λάθος. Χάσατε την ελευθερία που η ελευθερία υπάρχει μόνο όταν θεωρείται εν Χριστώ. Εντάξει. Δηλαδή είναι αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, πάντα μη έξεστη, αλλού πάντα συμφέρει. Δηλαδή σου επιτρέπονται όλα, μου επιτρέπονται όλα, αλλά δεν με συμφέρουν όλα. Ναι. Τι με συμφέρει? Ο νόμος του Θεού. Εντάξει. Και θα γυρίσει τώρα άλλος και θα πει, μα τι σου ελευθερία είναι αυτή? Δηλαδή πρέπει να τηρώ τις εντολές του Θεού για να έχω την ευλογία του Θεού και να είμαι χαλαρός. Όμως, όταν δεν τηρώ τις ευλογίες τους νόμους του Θεού, να έχω την ευλογία του Θεού, αρχίζουν τα ψυχολογικά προβλήματα, αρχίζουν οι ανασφάλειες, αρχίζουν τα άγχη κτλ. Ναι. Γιατί όμως, ποιο ελευθερία είναι αυτή? Δεν θα μας το πει κάποιος αυτό το πράγμα? Φυσικά. Στο τέτοιο. Αυτή η ελευθερία είναι, μάλλον η ελευθερία έρχεται μετά τους νόμους του Θεού. Δηλαδή, μόλις εκπληρώσω αυτά που πρέπει να εκπληρώσω, πάβει να ισχύει ο νόμος. Αυτός είναι ο Άγιος Άνθρωπος. Ο Άγιος Άνθρωπος έχει εκπληρώσει όλες τις εντολές και όλες τις νόμους και ζει με το Άγιο Πνεύμα μέσα του. Και τι είναι? Είναι ένας χριστοποιημένος άνθρωπος με το δικό του χαρακτήρα, με την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Ναι. Και αυτή είναι η ελευθερία τώρα. Και αυτό ήταν το σχέδιο το πρωταρχικό του Θεού. Ο Αδάμ να γίνει Άγιος. Δηλαδή να ενωθεί με το Θεό. Καταλάβατε. Μάλιστα. Όλα τα άλλα δεν έχουν καμία σημασία σε αυτόν τον κόσμο. Και αυτή είναι η αιωνιότητα που μας περιμένει.
όσον αφορά αυτό το πράγμα. Οπότε, ο ελεύθερος άνθρωπος είναι ο Άγιος άνθρωπος. Καταλάβατε. Και τι έχουμε πάθει εμείς τώρα στη σύγχρονη κοινωνία δυτικού περιεχομένου, όλα αυτά τα χρόνια με τα αμερικάνικα πρότυπα κτλ. Κτλ. Έχουμε βασιστεί πάνω στην δυτική ψυχολογία, που η δυτική ψυχολογία έχει βασιστεί πάνω στον Φρόιντ και στον Καρλ Γιούγκ, οι οποίοι έχουν μελετήσει τον μεταπτωτικό άνθρωπο, ο οποίος μεταπτωτικός άνθρωπος είναι ο δαιμονισμένος άνθρωπος. Και έχουν εξειδανικεύσει τα πάθη και σου λένε μη καταπιέζεσαι. Ναι. Τι λέει η ορθόδοξος πατερική ψυχολογία? Ότι καταπιέζοντας την αμαρτία μέσα σου, αντίσταται το διαβόλο και φεύγεις από σου. Έτσι. Αυτό είναι ο σταυρός του Κυρίου. Ναι. Σκοτώνω την αμαρτία, όχι εμένα, την αμαρτία μέσα μου. Γιατί? Για να αναστηθώ κενός άνθρωπος. Καταλάβατε. Μάλιστα. Και μετά από αυτά τα 30-40 χρόνια που σας λέω, που ακολουθήσαμε το αμερικάνικο πρότυπο, όλα αυτά φαίνονται αυτή τη στιγμή. Τι φαίνεται αυτή τη στιγμή? Ότι ναι, με τα διαζύγια αυξάνονται, όμως ο κόσμος δεν βρίσκει την ειρήνη μέσα του. Ναι. Και γυρνάς και του λες του άλλου. Χώρισες, δεν χώρισες. Μπράβο σας. Γιατί δεν ησυχάσατε? Καταστρέφεται ο ένας από εκεί, καταστρέφεται ο άλλος από την άλλη και καταστρέφεται τα παιδιά από τρίτη κατεύθυνση. Ναι. Στο τέτοιο. Ακριβώς. Και αν ήταν σωστό αυτό που μας λένε, το μη καταπιέζεσαι, σημαίνει ότι χωρίζω πάνω όλες τις θέσεις τους. Ναι. Αφού το πρόβλημα λοιπόν είσαι εσύ και δεν είμαι εγώ. Αυτό είναι το λατινικό το mea culpa που χρησιμοποιούν. Δηλαδή ξεκινάμε μόνο το τραύμα που λέμε εμείς. Δηλαδή ότι δια της ταπεινώσεως, ναι, του πνευματικού αγώνα. Δεν είναι εύκολο, δεν λέω ότι είναι εύκολο. Ναι. Της προσευχής, της παραδοχής των αμαρτιών μου και των λαθών μου, έτσι, έρχεται η ευλογία του Θεού και παίρνει αυτές τις σατανικές ενέργειες από μέσα μου. Και όταν μου πάρει τις σατανικές ενέργειες από μέσα μου, έχω ειρήνη. Και όταν έχω ειρήνη, τη μεταδίδω σε σένα. Που είσαι ο άντρας μου ή η γυναίκα μου, ο σύζυγός μου. Μάλιστα. Στο τέτοιο. Ναι. Πώς έρχεται η ειρήνη? Δια της υπομονής. Υπομονής σε τι? Στο στραβό του άλλου. Ναι. Αυτή είναι η ταπείνωση. Mm-hmm. Στο τέτοιο. Η ταπείνωση δεν είναι να είμαι μόνος μου και να το παίζω ταπεινός. Η ταπείνωση είναι να σηκώσω ποιο? Το βάρος του άλλου. Έτσι. Εντάξει. Και βασιζόμενοι τώρα στην πατερική ψυχολογία, που στην ουσία είναι η βάση της πατερικής ψυχολογίας, είναι η κλίμακα του Αγίου Ιωάννη που περιγράφει όλα τα πάθη και τις ενέργειες τους. Άγνωστη. Η πατερική ψυχολογία δεν την έχουμε ακούσει ποτέ. Εγώ πρώτη φορά την ακούω. Έτσι. Ξέραμε την ψυχολογία αυτή που αναφέρατε προηγουμένως, τη δυτική, ας πούμε, τη δυτικόφερση. Κορναράκης έχει γράψει μια σειρά ορθοδόξιος πατερική ψυχολογίας, ο καθηγητής, με διάφορα συμπλέγματα ψυχολογικού περιεχομένου και πώς αντιμετωπίζονται και ποιες είναι οι ενέργειες, καταλάβατε. Μάλιστα. Τι γίνεται. Και τι μας λέει η ορθόδοξη ψυχολογία? Η ορθόδοξη ψυχολογία μας λέει ότι με τη βοήθεια του Θεού, δηλαδή του Αγίου Πνεύματος, των μυστηρίων της Εκκλησίας και της δικιάς μας προσωπικής, του δικού μας του προσωπικού αγώνος, αντιμετωπίζουμε τις δαιμονικές ενέργειες μέσα μας, με αποτέλεσμα να χρηστοποιείται ο εαυτός μας, και χρησιμοποιώ αυτό το σχήμα γιατί θέλω να καταλήξω ότι ο άνθρωπος είναι πρόσωπο, ελεύθερος και οντότητα μόνο εν Χριστώ. Ναι. Και πού πήγε το πρόσωπο? Έτσι. Το πρόσωπο το έχουμε κρύψει 20 μήνες τώρα. Ακριβώς αυτό. Το έχουμε καλύψει αυτό, το πρόσωπο. Ναι, δεν υπάρχει αυτό πια. Αυτό ακριβώς. Δεν υπάρχει πια πρόσωπο. Γιατί για τον Θεό σου λέει ότι ο Θεός τι σου λέει? Σου λέει ότι σε θέλω ελεύθερο, παντοδύναμο και μοναδικό. Επειδή είναι ο Θεός, είναι ο πανταχού παρόν και τα πάντα πληρών, την έχει αυτή τη δυνατότητα. Να μας θυμάται όλους, να μας ξέρει όλους πριν γεννηθούμε, μετά που θα γεννηθούμε, τι κάναμε, τι φτιάξαμε κτλ. Και ναι, μας θέλει έναν ελεύθερους και παντοδύναμους. Ενωμένοι με αυτόν δηλαδή. Mm-hmm. Αυτή είναι η ελευθερία, κύριε Βασιλιάδη, του ανθρωπίνου όντως τη σήμερον ημέρα, από Αδάμ
μέχρι το τέλος της ανθρώπινης ιστορίας. Μάλιστα. Και μετά, αφού απαλλαγείς από τα πάθη σου, ο Θεός σε αφήνει ελεύθερο. Δεν υπάρχει νόμος πια. Έτσι. Υπάρχει μόνο καλό. Δεν υπάρχει κακό. Δεν το καταλαβαίνεις το κακό. Ναι. Δηλαδή τι κάνεις, δημιουργείς ένα κύκλο σαν τα παιδιά που έλεγε ο Κύριος, ότι αν δεν γίνεται σαν τα παιδιά, δεν θα μπορεί την εισέλθει στη βασιλεία του Θεού. Ξέρετε τι εννοεί. Είναι ο ίδιος ο κύκλος με την ιστορία την εβραϊκή. Ξεκινάμε από μια ηλικία αγνότητος που θεωρείται η γη της επαγγελίας. Ναι. Το οποίο χάνεται και αυτό σιγά σιγά, έτσι. Μικρή παρένθεση στο τέτοιο. Περνάμε στην Αίγυπτο των παθών, την εφηβεία μας, την επανάστασή μας στους πάντες και τα πάντα, έτσι. Τρώμε την περιουσία της αγνότητος του πατρός μας και τα λοιπά, μέσα στην ασωτεία. Όσοι άνθρωποι το κατανοήσουν, επιστρέφουν στο Θεό και βγαίνουμε από την Αίγυπτο των παθών με τις πληγές του Φαραώ, δηλαδή τα ίδια ζούμε και τώρα, εφόσον δεν έχουμε καταλάβει σαν ανθρωπότητα τον εύκολο τρόπο, που είναι η μετάνοια και η δοξολογία του Θεού, εύκολος τρόπος, πάμε από το δύσκολο, για των πληγών. Λοιπόν, και λέμε, τι μου φταίει, τα δοκίμασα όλα και έχω ένα άπειρο κενό μέσα στην ψυχή μου. Τι μου φταίει, ο Θεός μου φταίει. Πώς θα μπει ο Θεός, με το να βγάλω όλα αυτά που έφαγα. Και ξεκινάει πάλι η πορεία προς το Θεό δια θαυμάτων και μυστηρίων της Εκκλησίας, που είναι το πέρασμα της Ερυθράς Θαλάσσης, το μάνα στην έρημο. Ναι. Μας κρατάει σε μια κατάσταση ο Θεός που σου λέει ότι ξέρεις κάτι, σου έδειξα δύο θαύματα, σου έδειξα ποιος είμαι, τώρα πρέπει να παλέψεις εσύ, και μας οργανώνει ένα μεγάλο χρονικό διάστημα στην πνευματική μας ζωή, στην έρημο, εντάξει, για να επιστρέψουμε το μυαλό μας, να επιστρέψεις στο μυαλό, γιατί είναι σε χίλια δύο σημεία της κοσμικής μας ζωής, εκτός από την ψυχή μας μέσα. Σωστά. Και αυτή είναι η γη της επαγγελίας. Δεν βάζω την καρδιά ακόμα, γιατί ανοίγει μεγάλο κεφάλαιο. Ναι. Η επιστροφή του νου στην καρδιά. Μάλιστα. Η επιστροφή του νου στο νου. Εντάξει. Στο τέτοιο. Και αυτή είναι η γη της επαγγελίας. Ξέρεις τι σου λέει. Τώρα που σε εκπαίδευσα, που ξέρεις πού χρησιμοποιείς αυτά που ξέρεις, τη δύναμή μου. Η δύναμή μου ποια είναι, η κυβωτός της Διαθήκης. Προπορευότανε, τρέμανε και ερχόταν ο λόγος του Ισραήλ και έσφαζε. Mm-hmm. Τι είναι η κυβωτός της Διαθήκης? Η χάρη του Θεού. Mm-hmm. Ποιοι είναι τα αμαρτωλά έθνη? Τα δαιμονικά πάθη μέσα μας. Τι σου λέει ο Θεός? Ανάθεμα έστω. Μην αφήσεις κανέναν. Γιατί από για να αφήσεις, αν συμβιβαστείς με την αμαρτία, θα σε ξαναρίξει τον Άδη. Αυτό σου λέει ο Θεός. Mm-hmm. Στο τέτοιο. Και τι κάνεις εκεί? Κάνεις ένα ολικό reset. Ότι ξέρεις κάτι, δεν ξαναφλερτάρω με αμαρτία και κοιτάω μόνο το Θεό. Και η επιστροφή στη γη της επαγγελίας είναι η ελευθερία σου μετά. Σου λέει, σταματάει να πέφτει το μάνα από τον ουρανό και τώρα καλλιεργείς το δικό σου στάρι. Καταλάβατε πώς γίνεται η ζωή του ανθρώπου παράδεισος εν ζωή μέσα στην κόλαση. Μάλιστα. Μπαίνοντας ο Κύριος μέσα στην ψυχή του. Στο τέτοιο. Αλλά για να πει, το πρώτο βασικό και μοναδικό πράγμα είναι να τον αφήσει, να τον πιστέψει, να τον αγαπήσει, να τον κυνηγήσει. Καταλάβατε? Ναι. Και τα υπόλοιπα έρχονται. Δεν μιλάμε για νηστείες αγρυπνίες προσευχές. Ναι. Μιλάμε για κάτι πιο πρακτικό, δηλαδή αγάπη, να ανοίξει η ψυχή σου, να αφήσει τον Θεό να μπει μέσα, να παραδεχθείς τα λάθη σου, να περάσεις τις ψυχολογικές διαδικασίες και τις πνευματικές διαδικασίες που είναι οι δύσκολες και δεν μπορεί να τις παρακάμψει ο Θεός, και τα πρακτικά μετά, όταν εσύ φτιάξεις το μυαλό σου, αρχίζεις και τα κάνεις. Αρχίζεις να νηστεύεις, εκκλησιάζεσαι, προσεύχεσαι, σαν ανάγκη. Ναι. Καταλάβατε? Και όχι υπαλληλικά. Γιατί αν το ξεκινήσεις ανάποδα και δεν καταλάβεις τι είναι ο Θεός, τι κάνει, τι συμβαίνει μέσα στην ψυχή σου, είναι μετά κάτι σαν προτεσταντισμός, καταλάβατε, λίγο υπαλληλικά, λίγο το ένα, λίγο το άλλο, και μετά μας φταίει ο Θεός γιατί δεν μας κάνει αυτά που θέλουμε. Ναι, ναι, έτσι.
Μάλιστα. Οπότε, για να κάνουμε μια περίληψη τώρα. Ναι. Σε όλα αυτά που είπαμε. Mm-hmm. Είπαμε για το σφράγισμα. Είπαμε για το νου Χριστού, το πώς σκέφτεσαι, και το νου κοσμικού πνεύματος. Εντάξει. Και είπαμε για την ελευθερία και το πρόσωπο. Και φτάνουμε στο συμπέρασμα αυτή τη στιγμή ότι ό,τι βλέπουμε και ό,τι ζούμε αυτή τη στιγμή είναι ένα θέατρο. Ένα θέατρο στημένο από κάποιες σκοτεινές δυνάμεις. Αυτή είναι η δουλειά τους, αυτό κάνουν και το κάνουν πολύ καλά. Το κάνουν επαγγελματικά το κάνουν. Και μπράβο τους. Ναι. Εντάξει, αυτή είναι η δουλειά τους. Έτσι, ακριβώς. Το τι παθαίνουμε εμείς είναι η δουλειά δική μας. Εντάξει, και αύριο μεθαύριο θα μας αναπολόγητε, γιατί ο Θεός μας δίνει παντοδυναμία και δεν το χρησιμοποιούμε. Γιατί μας έχουν πάρει το μυαλό και το έχουν στρέψει αλλού. Πολύ σημαντική λέξη, Πάτερ, παντοδυναμία που λέτε. Αν μπορούσε ο κόσμος να συνειδητοποιήσει αυτή τη λέξη, δεν θα υποχωρούσε με τίποτα. Έτσι. Δηλαδή... Μα γι' αυτό έχουν εμβάλει το φόβο. Ακριβώς. Ακριβώς. Καταλάβατε. Έτσι. Έτσι. Γιατί δεν τα κάναν όλα εξ αρχής, εάν είχαν τη δύναμη. Ναι. Από το πρώτο lockdown να μας πούνε, παιδιά, τελειώσατε. Όλοι ναι, μέσα. Ναι. Σας περιμένουν 6-7 εμβόλια αυτή τη στιγμή. Μην μιλάτε, μέχρι τα κάνετε και μετά βγείτε έξω. Γιατί δεν μπορούσαν. Δεν μπορούσαν, ακριβώς. Τι πρέπει να κάνουν, να εμβάλλουν σταδιακά τον φόβο. Έτσι. Εντάξει. Έτσι. Ποιος εκβάλλει έξω τον φόβο, η αγάπη του Κυρίου. Αυτό που έλεγα πριν. Ναι. Αγάπησε τον Κύριο και βάλω στην ψυχή σου και τελείωσες. Ειρήνη στο τέτοιο. Έτσι. Οι πατέρες της ερήμου, ξέρετε τι λέγανε. Ο πονηρός κακοποιεί όταν συνήξει το δικαίο. Δηλαδή, ο διάβολος τη μεγαλύτερη του ζημιά την κάνει όταν σου βάλει μαζί και σωστό και δίκαιο αυτό που συμβαίνει τώρα. Δεν θα σου πει δαιμονικά πράγματα. Ναι. Θα σου πει για την ασφάλειά σου και το καλό σου. Μπράβο, μπράβο, ναι, ναι. Καταλάβατε. Δηλαδή, ναι, ναι. Αν ο διάβολος ήθελε να μας πιάσει όλους συνδρομητές, ξέρετε τι δεν θα μας έλεγε δαιμονικά πράγματα. Ξέρετε, θα μας έλεγε National Geographic, αθλητικά. Ναι. Ναι. Τέτοια πράγματα. Ναι, ναι, απλά ναι. Να μην έχουμε το νου μας στο Θεό. Ναι. Και σιγά σιγά θα έμπαινε στο ψητό. Αυτό που έχει γίνει τα τελευταία 40 χρόνια, που σας λέω. Ακριβώς. Λοιπόν, και παίρνει έδαφος και προχωράει. Πώς παίρνει έδαφος? Από το φόβο το δικό μας και την ανασφάλεια. Η συνέχεια αυτό που σας είπα είναι: ο διάβολος κακοποιεί όταν συμίξει το δικαίω. Μισεί δε ήχον ασφαλείας. Μισεί ακόμα και τον ήχο της ασφάλειας. Δηλαδή. Δηλαδή, το αντίθετο του φόβου. Μάλιστα. Δεν μπορείς, σου λέει, όταν βλέπει άνθρωπο με αυτοπεποίθηση, να πιστεύει, ξέρω, στην Παναγία που πιστεύουμε όλοι μας. Ναι. Και ότι δεν μας νοιάζει. Ναι. Και ότι και να γίνει, θα πάμε να διαβάσουμε χαιρετισμούς. Και ναι. Τελείωσε. Και πατάω στα πόδια μου. Και δεν με νοιάζει τι λένε, ρε παιδί. Μας βρέξει πυρηνικά αύριο. Ναι. Αυτό το μισή δεν το μπορεί. Είναι ήχος, δηλαδή πνεύμα, δηλαδή. Λόγια ασφάλειας. Ναι. Όχι, σας θέλω στο φόβο. Και σας θέλω στο φόβο για να σας ελέγχω. Γιατί μόνο από το φόβο σας ελέγχω. Και ο φόβος τι κάνει? Δίνει έδαφος. Πήρε έδαφος. Ναι. Παραπάνω. Στο τέτοιο. Καταλάβατε. Ναι. Εάν λέγαν όλοι ταυτόχρονα, ξέρετε κάτι, δεν παίζουμε. Αφήστε το πραγματικό κομμάτι. Ναι. Να το πάρουμε λίγο κοσμικά. Ναι. Έτσι. Ναι, ναι. Αντιστασιακά, να το ναι. πούμε. Ναι, ναι. Λοιπόν, αύριο ξυπνάνε όλοι και λένε το ίδιο πράγμα. Δεν παίζουμε σε αυτό το έργο. Είναι ένα έργο παρανοϊκό. Να το βλέπετε μόνοι σας. Πάμε στις δουλειές μας. Πάρτε μας τις τράπεζες, εσείς τις ελέγχετε. Θα βγάλουμε δικό μας νόμισμα. Δεν ξέρω, κάτι. Ναι. Τα χρυσαφικά μας ναι. στο τέτοιο. Σταματάνε να υπάρχουν αυτοί. Την επόμενη στιγμή σταματάνε να υπάρχουν. Τι, θα σας βάλουν όλους μέσα, θα σας πάρουν όλα τα παιδιά, τι θα κάνουνε. Θα βγάλουνε 600.000 αστυνομία να μαζέψει 10 εκατομμύρια κόσμο. Με τίποτα.
Είδατε ότι είναι θέμα συντονισμού. Γι' αυτό το και το διέρη και βασίλευε γι' αυτό. Όταν όλοι όμως είναι στην ίδια συχνότητα, στην αγιοπνευματική συχνότητα, δεν χρειάζεται να το πει κάποιος αυτό. Σκέφτονται όλοι το ίδιο. Έτσι. Έτσι. Αυτό το μισεί ο διάβολος. Ήχος ασφαλείας. Είσαι σφραγισμένος. Το μισεί. Σε θέλει σε ανασφάλεια. Το τι θα γίνει. Όταν εσύ πατάς τα πόδια σου και βλέπεις το σφράγισμα πάνω σου, ότι ξέρεις κάτι, κάνω το σταυρό μου, δοξάζω το Θεό και ό,τι θέλει ο Θεός, τι είπε ο Κύριος. Παρελθέτω από μου το ποτήριο τούτο, ουχ, ως θέλω εγώ, αλλά ως εσύ. Ναι. Δηλαδή, Πάτερ, υποχωρώντας τώρα στις πιέσεις όλες αυτές και σε αυτά που ζητάνε, αφήνοντας βέβαια τις κάποιες ιδιαίτερες περιπτώσεις στην άκρη, όπως αναφέρατε προηγουμένως, κάτι πολύτεκνες μητέρες και κάτι άλλα, έτσι. Μιλάμε για το γενικό πληθυσμό, με τις πολλές περιπτώσεις. Ουσιαστικά υποχωρώντας, τι κάνεις, εκχωρείς την κυριότητα της ψυχής σου στο διάβολο? Κοιτάξτε να δείτε. Ουσιαστικά ναι. Μάλιστα. Ουσιαστικά ναι. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Θα το πάω στην αρχή για να το δικαιολογήσω αυτό που σας λέω, έτσι. Ναι, ναι. Θα το πάω στην αρχή. Ναι. Η αρχή ποια είναι? Το σφράγισμα. Η αρχή ποια είναι? Από πού προέρχονται αυτές οι εντολές? Ποια είναι τα κέντρα που δίνουν αυτές τις εντολές? Εάν ήταν. Ανήκουν σε αυτόν. Ανήκουν σε αυτόν. Αναμφιβόλως. Εάν ήταν τα κέντρα εν Χριστώ, έτσι, που είναι και η απάντηση σε αυτό που λένε, εγώ ακούω την επιστήμη. Ναι. Εγώ ακούω, τηρώ τον νόμο. Όχι, ναι. Κάνετε μεγάλο λάθος. Δεν ακούς την επιστήμη, δεν τηρείς τον νόμο όταν δεν είναι εν Χριστώ. Ακριβώς. Όταν δεν έχει ευαγγελικές επιταγές. Έτσι. Έτσι. Δηλαδή, όταν σου λέει ο νόμος κάνει έκτρωση, δεν πειράζει. Μπράβο. Είσαι νομοταγής πολίτης ή είσαι φωνέας. Καβληστικός ο παραλληλισμός. Ακριβώς. Καταλάβατε. Έτσι. Δηλαδή, έτσι. Ναι, ναι. Ακολουθώ τον νόμο, ναι. Ο νόμος μου επιτρέπει, ναι. Όταν θα παρουσιαστεί η ψυχή στον Κύριο, ναι. Θα του πεις, μα ξέρετε, ο Σαρτζετάκης 81 έβγαλε αυτόν τον νόμο. Εγώ είμαι νομοταγής, τι μου λέτε τώρα. Μπράβο. Τι θα σου πει ο Κύριος? Ο Σαρτζετάκης συμβάλλει τον Κύριο. Ναι, 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 ναι. Η επιστήμη είναι Χριστό, όλα αυτά τα χρόνια, ας πούμε, σώζει. Ναι. Η επιστήμη που δεν έχει Χριστό, ξέρετε τι γίνεται, κύριε Βασιλιάδη? Ιρδίκητες νερεβέργης. Ναι. Και τα δύο επιστημονικά είναι. Ακριβώς. Ο ένας έκανε τον άνθρωπο πειραματόζωο και ο άλλος τον βλέπει σαν εικόνα Θεού. Έτσι. Πού είμαστε εμείς αυτή τη στιγμή στην κοινωνία μας? Δηλαδή, όταν σου λένε, εάν δεν κάνεις αυτό το σκεύασμα, δεν μπορείς να πουλάς και να αγοράζεις, είναι, ναι, ή δεν είναι το σφράγισμα? Νομίζω η απάντηση είναι αυτονόητη. Ακριβώς. Καταλάβατε, αυτό το λέει, ναι, Αγία Γραφή, να πουλάς και να αγοράζεις. Δεν είναι το τελικό σφράγισμα, ναι, το δέχομαι αυτό. Το ότι όμως είναι το σφράγισμα της εποχής σου. Ναι. Το ότι βγαίνεις με ένα κωδικό από εκεί μέσα. Ακριβώς. Το ότι παίρνεις στο σώμα σου δεν σε προβληματίζει. Το ότι αυτός που σε βάζει στο σώμα σου έχει και την πατέντα. Το lot number από ένα χρόνο πιο πριν. Ναι, ναι. Το ότι δεν σου αφήνει περιθώρια επιλογής. Δηλαδή, εάν ήταν φωνικός ο ιός, θα χρειαζόμασταν διαφήμιση. Πληρωμένη κιόλας. Και χρήσοπληρωμένη διαφήμιση. Χρήσοπληρωμένη, έτσι. Εάν ήταν φωνικός ο ιός, θα απολύαμε προσωπικό. Ακριβώς. Ακριβώς. Δηλαδή, τι δεν καταλαβαίνει ο κόσμος μέσα σε αυτό? Ναι, ναι, ναι. Και το ότι δεν είναι το τελικό σφράγισμα, δεν σημαίνει ότι είναι το σφράγισμα της γενιάς μας. Και αν δεν αντισταθούμε εμείς στο σφράγισμα της γενεάς μας... Πού θα αντισταθούμε? Πού θα αντισταθούμε και πότε θα αντισταθούμε? Δηλαδή, άμα να κάνουμε δηλαδή 10 σφραγίσματα και να είναι το 10ο το τελικό, υπάρχει περίπτωση να σταματήσουμε στο 10ο και να μην πάμε στο 11ο? Σε καμία περίπτωση. Όχι, γιατί είναι τρόπος σκέψεως. Ακριβώς. Είναι τρόπος ζωής. Αυτό εξηγούσαμε πριν. Ακριβώς. Εντάξει, ότι είναι πιο δύσκολο να πέσει πρώτη φορά στην αμαρτία παρά τη 15η. Έτσι, ακριβώς. Λοιπόν, και άντε σε κορόιδευσαν. Ναι. Εντάξει. Ναι. Μετά πρώτης δευτέρας νουθυσίας παρετού. Ερετικόν άνθρωπο λέει. Εντάξει.
Ναι. Μετά πρώτη Δευτέρα νουθεσία παρετού. Δηλαδή, όντα λέει αυτοκατάκριτο. Ναι. Στο τέτοιο. Γι' αυτό είπα ένα χρόνο μετά. Ναι. Το πρώτο χρόνο δεν πιάνεται, είναι η πρώτη νουθεσία. Ναι. Η δεύτερη, βλέπουμε τι συμβαίνει το δεύτερο χρόνο. Έτσι. Τρίτη, η παρετού. Από εδώ και στο εξή, όποιο ζήσει έζησε, όποιο φύγει έφυγε. Ναι. Λοιπόν. Και προσέξτε και το άλλο το παράδοξο. Ότι αποδεδειγμένα κατασκευασμένος ιός, έτσι, φυσικά. Όλοι κυνηγάνε αυτούς που δεν κάνουν το σκεύασμα, δεν το βάζουν στο σώμα τους, και κανένας δεν κυνηγάει αυτόν που το έφτιαξε. Και κατηγορούν αυτόν, έτσι. Αυτόν, ναι, που δεν κάνει κάτι απολύτως φυσιολογικό που δεν έχετε τεσταριστεί. Ναι, ναι. Εντάξει. Ακριβώς. Και ξεχνάνε τα κέντρα που το δημιουργήσανε. Ναι. Γιατί λοιπόν φταίει αυτός που δεν κάνει, δηλαδή από πότε, εάν δεν πάρω εγώ τα φάρμακά μου, δεν πιάνουν σε σένα. Ναι, ναι. Δηλαδή, για να, οι βιταμίνες με εμένα για να ενεργήσουν πρέπει να τις πάρεις εσύ. Ναι, ναι, δεν βλέπω εγώ με τα γυαλιά μου, πρέπει να τα βάλεις και εσύ. Ναι, ναι, άλλο παρανοϊκό. Άμα δεν κάνεις εσύ το σκεύασμα, λέει, πώς θα προστατευτώ εγώ. Καταλάβατε τι, ναι. ότι έχουμε να κάνουμε δηλαδή μια κατάσταση που τώρα πια δεν έχει να κάνει με την πληροφόρηση. Τώρα πια έχει να κάνει με το πνεύμα. Δηλαδή, ακριβώς. Με ποιο πνεύμα είμαι, με το πνεύμα το από εδώ ή με το πνεύμα του Θεού. Ναι, ναι. Δηλαδή νομίζω ότι φωνάζει αυτή τη στιγμή η αλήθεια και έχουν κλείσει τα αυτιά τους και δεν θέλουν να την ακούσουν. Αυτό γίνεται. Και ξεκινώντας από τα κέντρα που παράγουν και τους ιούς και τις ενέσεις, ναι, και τα κέντρα που παράγουν τους νόμους και τα πολιτικά συστήματα, ναι, φτάνουμε στο σημείο αυτή τη στιγμή από αυτά τα κέντρα, έτσι, ναι, να παίρνουμε εκβιασμό και εντολή να βάλουμε κάτι μέσα στο σώμα μας που είναι ο ναός του Θεού, το οποίο ούτε οι ίδιοι που το φτιάχνουν μπορεί να μην ξέρουν τι έχει μέσα. Ναι. Έτσι. Και απαντάω στην ερώτηση για το αν χάνεις την ψυχή σου. Ναι. Καταλάβατε. Δηλαδή, ναι, όταν μου δώσει εμένα ο διάβολος εντολή να κάνω κάτι και το κάνω, πώς λέγεται, αμαρτία. Ναι, ακριβώς. Εντάξει. Ναι. Εάν μου δώσει ανάλογα τι αμαρτία κάνω, έρχεται και η κρίση. Σωστά. Άλλο να σκοτώσω, εντάξει, άλλο να φάω λίγο λάδι την Τετάρτη. Ναι. Σωστά. Απολύτως. Όταν εδώ έχουμε κάποιες ευρυϊκές κυταρικές σειρές, αποδεδειγμένα από τους ιδίους. Έτσι. Και τις μετερκόμαστε. Ναι. Κατά κάποιο τρόπο, έτσι, είναι σαν να λαμβάνουμε μέρος στην δολοφονία. Σε μία ανθρωποθυσία. Ανθρωποθυσία, στην κυριολεξία ανθρωποθυσία, ακριβώς. Πολύ πιο σωστά το είπατε, πολύ πιο σωστά, ακριβώς. Ανθρωποθυσία, έτσι. Σε μία ανθρωποθυσία. Έτσι. Και το αντίδωρο που θα μοιράσουν στον κόσμο της ανθρωποθυσίας είναι αυτό το σκεύασμα. Ναι. Και αυτή είναι μία πτυχή του σκευάσματος. Ναι. Δεν πιάνουμε τις άλλες, γιατί θα πάει πολύ μακριά, ναι, η κουβέντα. Ναι. Αλλά θέλω να... αυτό. Άρα, αυτόματα, εν αγνία σου, έτσι, εν αγνία σου, γίνεσαι μέτοχος μέσα σε αυτή την αμαρτία, η οποία είναι από τις χειρότερες. Ναι. Εντάξει. Έτσι. Γι' αυτό αρχίζει, λοιπόν, εδώ έρχεται μια ερώτηση, έτσι. Ναι. Εν αγνία σου, γίνεσαι μέτοχος αμαρτίας, έτσι. Θα ενεργήσει η αμαρτία πάνω σου αφού είναι αναγνία σου. Αυτή η ερώτηση έρχεται. Ναι. Ναι. 100% κύριε Βασιλιάδη θα ενεργήσει. Γιατί να σας πω κάτι. Αυτός που δεν πιστεύει στο Θεό, τον πιάνουν τα μάγια ή δεν τον πιάνουν. Αν τον πιάνουν, λέει. Εννοεί. Και όμως δεν πιστεύει στο Θεό. Εννοείται. Ούτε στο διάβολο, είναι άθεος. Νομίζω πως ναι. Τέτοιο. Δεν τον πιάνουν. Νομίζω πως ναι. 100% κύριε Βασιλιάδη. Ναι. Όλες οι σελίδες με τις μάγισσες. Έτσι, είναι ερωτικού περιεχομένου. Μάλιστα. Λοιπόν, και κάνω χρυσές δουλειές. Πάω να βρει μια λάμπα, ανοίγει το, πώς το λένε, το χρυσό οδηγό και έπαθα σοκ τις προάλλες. Στο τέτοιο. Είδα πόσες σελίδες από επίσημους μάγους, από που κάνω αυτή τη δουλειά. Και λέω, είναι δυνατό στην Ελλάδα είμαι.
Ναι. Λοιπόν, ποια είναι κύριε Βασιλιάδη? Ναι, ναι. Δεν σε ρωτάει, μπορεί να μην γίνει στο βαθμό που δεν ξέρω εγώ τι, αλλά σου λέγε, σου λέει, σας τα έχω δώσει όλα. Είσαστε 2000 χρόνια μετά. Ναι, ακριβώς. Δεν δικαιολογήσει να μην ξέρεις. Καταλάβατε τι γίνεται. Έτσι. Λοιπόν, αυτό συμβαίνει και στην κοινωνία αυτή τη στιγμή και συνέβαινε και από πριν. Ναι. Πάλι το σφράγισμα και από πριν, ξέρετε ποιο είναι το σφράγισμα. Αντίχριστη πολύ, λέει η γεγόναση, ο Άγιος Ιωάννης, στο τέτοιο. Ναι. Ο καθένας στη γενεά του έχει αντιμετωπίσει όλες τις πληγές αποκαλύψεως, τα σφραγίσματα, τον Αντίχριστο, τον ψευδοπροφήτη, εντάξει, και το σφράγισμα. Καθένας στη γενεά του. Τώρα, επειδή δεν είναι το τελευταίο, τι σημαίνει? Ότι θα φύγω εγώ από εδώ, θα τα έχω φάει, θα τα έχω πάρει όλα και στο τέλος θα είμαι Άγιος. Επειδή δεν είναι το τελευταίο. Ακριβώς. Το πρωτότυπο, το αρχέτυπο. Ναι. Δεν έχουμε τον ηγέτη ο οποίος δεν έχει Χριστό μέσα του και λέγεται Αντίχριστος και μας επιβάλλει Αντίχριστος νόμους. Ναι, θα σου πει πού είναι, θα σου πει το ηρωικό πνεύμα, πού είναι το πνεύμα της αντιστάσεως που εγώ σε δίδαξα, πού είναι αυτά όλα. Πού είναι οι μάρτυρες. Ακριβώς. Πού είναι οι μάρτυρες. Που διαβάζουμε. Έτσι. 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 Πού. Άμα ήταν έτσι, δεν θα υπήρχε μάρτυρας μέχρι στιγμής. Ναι, ναι. Λοιπόν, δεν υπάρχει ο ψευδοπροφήτης στην εποχή μας που βγαίνει και λέει αντίθετα από το Ευαγγέλιο πράγματα και πιταγές στο χριστεπώνυμο πλήρωμα. Αν υπάρχει. Άρα υπάρχει και το σφράγισμα. Ναι, το ναι. Οποίο σφράγισμα έχει ένα χαρακτηριστικό αυτή τη στιγμή από τα δύο, έχει το ένα. Δεν μπορεί να πουλάς και να αγοράζεις. Ναι. Το δεύτερο ξέρεις ποιο είναι? Στο δεξί σου χέρι και στο μέτωπο. Ναι, ναι. Ναι. Λοιπόν, να το πάμε λίγο πνευματικά. Βεβαίως. Το δεξί σου χέρι, εσύ που είσαι υπέρμαχος του συστήματος, δεν το σηκώνεις να κάνεις το σταυρό σου, γιατί δεν μπορείς. Για εξηγήστε το μέτωπο. Για εξηγήστε το μέτωπο. Αυτό. Ναι, ναι. Το μέτωπο, θα σας πω, το μέτωπο δεν σκέφτεται εν Χριστώ, δεν έχει νου Χριστού. Σωστά. Σκέφτεται κοσμικά όλα αυτά που είπαμε πριν ναι. Και αναλύσαμε ναι. Στο τέτοιο. Άρα, όταν το μέτωπο δεν έχει τη σφραγίδα του ζώντος Θεού να σκέφτεται εν Χριστώ, σημαίνει ότι το δεξί το χέρι δεν μπορεί να σηκωθεί να κάνει το σταυρό. Γιατί είσαι ένας κοσμικός άνθρωπος, άθεος και στην καλύτερη περίπτωση δεν ξέρω πόσα άλλα. Γιατί με όλα αυτά που έχουν βγει τώρα. Άστα, στο τέτοιο. Μιλάμε για την ελληνική κοινωνία πάλι. Ναι. Καταλάβατε πώς είναι το δεύτερο συστατικό, το δεξί χέρι και το μέτωπο, σε πνευματικό επίπεδο και όχι σε οντολογικό αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Το οντολογικό έρχεται. Ήδη μιλήσανε για αυτοκόλλητο τσιπάκι που θα καταργήσει τη μάσκα. Μάλλον, συγγνώμη, αυτοκόλλητο εμβόλιο. Μάλιστα. Λοιπόν, και μπορούμε να πούμε πάρα πολλά. Εάν περιγράψουμε τα μυστήρια του Θεού, ο κόσμος θα μπορέσει να δει το κακέκτυπο που ζούμε, το αντίθετο. Τι σου λέει ο Θεός, σε σφραγίζω με το Άγιο Πνεύμα. Βγαίνει το κοσμικό σύστημα ο Αντίχριστος και λέει σε σφραγίζω με το... Τσιπάκι. Με το δικό μου σύστημα. Ναι, ναι. Όλα αυτά τα χρόνια που δούλευε η τεχνοκρατία πάνω στον κόσμο και δημιουργούσε την απόλυτη χρυσή φυλακή. Δεν θα ζήταγε κάποια στιγμή τα δικαιώματά του πίσω ο διάβολος. Οπωσδήποτε. Σου δώσα καναπέ, σου δώσα. Θυμάμαι ενός Ρώσου την ερμηνεία ότι το 666, επειδή περιγράφεται με γράμματα χ, ξ, σ, στο τέτοιο, υπήρχε μια ερμηνεία έτσι λίγο αφιλεγόμενη, την οποία αρχίζω και τη βλέπω κιόλας. Ναι. Το τέτοιο. Ναι. Λέει χριστιανός, ξένος, σταυρού. Δηλαδή, καλοπερασάκιας. Μάλιστα. Δηλαδή, στο αμερικάνικο δυτικό σύστημα. Του καναπέ, του κουμπιού, της πολυκατοικίας, στο περίπτερο με το αμάξι. Το δυτικό σύστημα, τώρα στο Λονδίνο λέει το Marks & Spencer, η εβραϊκή αυτή αλυσίδα,
μοίρασε καρτούλες, λέει, των Χριστουγέννων, οι οποίες πάνω είχαν ένα γουρούνι και η ευχή ήταν Merry Pigmas. Να σας πω, δεν εκπλήσαμε. Ναι. Δεν εκπλήσαμε και το μοναδικό αντίμετρο αυτή τη στιγμή πάνω σε αυτή τη γλέλα είναι ο Ορθόδοξος Χριστιανισμός. Ακριβώς. Ακριβώς. Ορθόδοξος. Και πολύ λίγοι μέσα σε αυτόν τον πυρήνα. Οπότε έτσι. Δεν εκπλήσαμε εγώ πάνω σε αυτό. Έτσι. Να σας πω κάτι. Ναι. Ήδη είχε περάσει το παγανιστικό πνεύμα στα Χριστούγεννα πριν γίνει αυτό το πράγμα. Πολύ σωστά. Δηλαδή, άμα ερχόταν ένας εξωγήινος αυτή τη στιγμή από τον Άρη και προσγειωνόταν στα Χριστούγεννα, ξέρετε τι θα έλεγε ότι γιορτάζουμε? Το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Ναι. Πού ακριβώς. Είναι ο Χριστός? Ναι. Ακριβώς. Εντάξει. Πώς ήρθε το δέντρο από τους Σκανδιναβούς που λατρεύουν τα δέντρα, οι Δρυίδιδες. Ναι. Ιδρύς. Ναι. Αυτό είναι. Στο τέτοιο. Τι έπρεπε να κάνουμε εμείς, εγώ σαν χριστιανός παραδείγματος χάρη, αν ήμουν πατέρας, ξέρεις τι θα έκανα? Θα στόλιζα μία φάτνη. Ναι. Το ναι. Χριστό μας, την Παναγία μας, τα ζωάκια και θα εξηγούσα ότι πόσο ταπεινός είναι ο Θεός μας, τι έκανε, τι πέρασε, γιατί έγινε άνθρωπος, πόσο μεγάλο το μυστήριο της ανθρωπίσεως, να λάβει και τη δεύτερη φύση, να καταδεχτεί να λάβει. Τόσο ψηλά είμαστε και δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι. Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, προσπαθεί να μας ελευθερώσει. Γνώσεστε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει εμάς, λέει. Η αλήθεια είναι ο ίδιος η μόνη αλήθεια. Όλα τα άλλα είναι τρεπτά. Γιατί πριν ήθελα να σας πω κάτι και τώρα ευτυχώς που μου ξαναδώσατε την πάσα με αυτό το πράγμα είναι ότι, ξέρετε τι ήθελα να πω. Ήθελα να πω ότι ας ξεχάσουμε όλα τα μέτρα και όλα αυτό που ζούμε τώρα. Ναι. Έτσι, ας πάμε λίγο στην προηγούμενη μας ζωή, την προηγούμενη διαστραμμένη ζωή. Ναι. Εντάξει, ναι. Στο τέτοιο. Θα λέγαμε, κύριε Βασιλιάδη, ακριβώς τα ίδια πράγματα. Ακριβώς τα ίδια πράγματα. Δηλαδή, ότι ο άνθρωπος δεν ζει για να ζει. Σαν ζώο. Ναι. Ο άνθρωπος ζει για να κερδίσει, εντός εισαγωγικών, να αγωνιστεί μάλλον. Για το καθομοίωση. Για το καθομοίωση. Εντάξει. Τι γινόταν τότε, έπεσε αναισθητικό. Τι λέγαμε, τα ίδια πράγματα λέγαμε. Παιδιά, ξυπνήστε. Αφήστε δουλειές. Αφήστε. Το Χριστό μέσα. Δηλαδή αυτό που λέγει ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός. Ναι. Ψυχή και Χριστός χρειάζεται, τίποτα άλλο. Πάντα τα άστα προστασίσετε εμείς τα υπόλοιπα. Ναι. Άστε στο Θεό τα άλλα. Μην περνάτε για την αύριο. Τα ίδια θα λέγαμε. Έτσι. Και τότε θα λέγαμε τα ίδια. Δηλαδή, ξέρετε τι ζούμε αυτή τη στιγμή, μία προσομοίωση μέσα στην προσομοίωση. Ακριβώς. Γι' αυτό ο κόσμος δεν μπορεί να βγει. Η πρώτη προσομοίωση, εντάξει, είναι η ζωή κανονικά. Ναι. Πες ότι ζεις σε ένα λιβάδι, έξω. Έτσι, χαρά Θεού, όλα ευλογημένα, όλα ειρηνικά. Τι είναι? Ψέμα. Γιατί σε λίγα λόγια, σε λίγα χρόνια θα ξεραθούν τα δέντρα, θα πέσει το βουνό. Δεν θα είναι έτσι. Δεν είναι η αντικειμενική πραγματικότητα αυτή. Καταλάβατε. Ναι. Τι είναι το μοναδικό, σταθερό και άτρεπτο ανά τους αιώνες? Ο Θεός, η Αγία Τριάδα. Αυτή είναι η αλήθεια. Ό,τι άλλο βλέπουμε είναι ψέμα. Και αυτή είναι η πρώτη προσομοίωση. Η δεύτερη προσομοίωση μέσα στην πρώτη προσομοίωση είναι το κοσμικό σύστημα. Mm-hmm. Καταλάβατε. Ναι. Οπότε, τι κάνεις? Εάν βγεις έξω από το κοσμικό σύστημα, σαν οικολόγος, σαν παιδί των λουλουδιών, εντάξει, και πας σε ένα χωράφι, είσαι στη δεύτερη προσομοίωση. Πάλι δεν είσαι ελεύθερος. Καταλάβατε το λαβό. Μάλιστα. Ναι. Ελευθερώνεσαι μόνο εν Χριστώ. Mm-hmm. Εν Χριστώ είσαι ελεύθερος και στο κέντρο της φυλακής των βαρυπινητών. Μάλιστα. Όταν έχεις το Χριστό μέσα σου, δηλαδή, ποια είναι η βασιλεία του Χριστού, η βασιλεία του Θεού εντός ημίνες την, μέσα σου είναι. Ναι. Λοιπόν, όταν είναι μέσα μου ο Χριστός και είμαι εγώ στο κέντρο της κολάσεως, εγώ είμαι στον Παράδεισο. Ακριβώς. Το καταλάβετε αυτό το λέω? Ναι, απολύτως. Όταν είμαι στον Παράδεισο και δεν έχω Χριστό μέσα μου, είμαι στο κέντρο της κολάσεως. Μα πώς άντεξαν τόσοι μάρτυρες όλα αυτά τα βασανιστήρια, είναι γι' αυτό ακριβώς που είπατε τώρα. Πού είναι ο Παράδεισος, όπου είναι ο Χριστός. Έτσι. Εκεί είναι ο Παράδεισος. Καταλάβατε. Ναι. Αυτό που θα ήθελα να εξηγήσω στον κόσμο. Μη φοβάται. Βάλε το Χριστό μέσα σου, ανεφόρον, σαν παιδί. Εντάξει. Reset, τα πάντα. Να στα πάρουν όλα. Εννοείται. Να στα πάρουν όλα. Σκόψουν το ρεύμα, τα κόψουν όλα. Θα σου κοπούν οι λογαριασμοί.
ούτως ή άλλως θα τα πάρουν αυτά. Ναι, μα, τα δώσανε για να τα πάρουν, είναι αρχή του χρέους αυτό. Έτσι, έτσι. Είναι συμβόλαιο με τον διάβολο, έχει κερδίσει κανείς. Αν είναι δυνατόν, έτσι. Καταλάβατε τι θέλω να πω. Απολύτως. Λοιπόν, αυτά κύριε Βασιλιάδη. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι? Όχι, όχι, πάτερ μου, νομίζω τα είπαμε όλα, δεν έχω να ρωτήσω κάτι. Ωραία. Απλώς... Μας δόθηκε η ευκαιρία και κάναμε αυτή τη συζήτηση. Εγώ ήθελα να... Έτσι, μια παρατήρηση τελευταία, ότι δεν περίμενα να βγουν τέτοιες δηλώσεις από ιεράρχες, άλλοι να λένε δεν υπάρχει ηθικό θέμα με τα εκτρωμένα κύτταρα, άλλοι να λένε όποιος δεν πάει να κάνει το σκεύασμα είναι εκτός εκκλησίας. Αυτά τα θεωρώ, δηλαδή, δεν ξέρω, ίσως είναι το πνεύμα, το πνεύμα των καιρών, ας πούμε. Οι πατέρες, ξέρετε τι λένε, επιβεβλημένο καλό είναι κακό. Ναι, ναι. Εντάξει. Ακριβώς. Το καλό που επιβάλλεται είναι κακό. Ναι. Είδες κανέναν ο Κύριος να τον τραβάει με το ζόρι μέσα στο Ευαγγέλιο? Ουδέποτε. Ουδέποτε. Ποια ήταν η μοναδική στιγμή που, ας το πούμε, έχασε την ψυχραιμία του, όταν επίησαν τον οίκο του Θεού και εμπορίου. Εμπορίου και ληστών. Ναι, ακριβώς. Εντάξει. Έτσι. Στο τέτοιο. Λοιπόν, αυτό το σημείο τώρα είναι η άλλη εκπομπή. Ναι. Και ξέρετε ποια είναι η άλλη εκπομπή? Το βδέλημα της ερημόσεως εστός εν τόπο Αγίο. Μάλιστα. Αυτό μου λέτε αυτή τη στιγμή. Ναι. Βεβαίως. Το τέτοιο. Να την κάνω. Εισήλθε ο Σατανάς μέσα στην εκκλησία και δίνει εντολές αυτή τη στιγμή. Ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Ο κοσμικός Σατανάς έχει εισήλθει στην εκκλησία εδώ και χρόνια. Γι' αυτό σε λέω πολλά χρόνια. Ναι. Απλά δεν φαίνεται. Όλα αυτά τα χρόνια που λέγαμε περί των τεκτόνων και ήταν θεωρίες συνωμοσίας, ναι, δούλευε. Τώρα δρέπει. Ακριβώς. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δηλαδή δεν είναι κάτι το αυτό. Και δεν τρέχει τίποτα πάλι. Ναι. Εντάξει, όσοι τα έχουν βάλει με το Άγιο Πνεύμα ανά τους αιώνες, δεν ξέρουμε ιστορικά πώς και πού έχουν καταλήξει. Απλά είναι θέμα χρόνου. Φυσικά, φυσικά. Το θέμα είναι μία λεπτή παρατήρηση εδώ πέρα. Mm-hmm. Έτσι, ότι ναι, πρέπει να αποκλείσουμε τα πάντα από το μυαλό μας και να φτάσουμε μέχρι το τέλος. Ο υπομείνας εις τέλος ούτως σωθήσετε. Μέχρι το τέλος θα βλέπουμε μπλόφες. Εξαιρετικό. Και οι μπλόφες θα μεγαλώνουν. Εξαιρετικό, εξαιρετικό. Αυτός που θα υπομείνει μέχρι το τέλος, που θα σκάσει η γλώσσα, ούτε το σωθήσατε. Αυτό είναι το καλύτερο μήνυμα, πάτερ, που δώσατε. Καταλάβατε, γιατί έτσι γινόταν και με τη ναζιστική Γερμανία. Έτσι. Μεγάλωνε. Και αν έλεγε σε κάποιον ότι αυτή η αυτοκρατορία, αυτό θα σου έλεγε δεν πέφτει ποτέ. Ναι. Και μέσα σε μια νύχτα έπεσε. Ακριβώς. Έτσι. Σε μια στιγμή. Έτσι ακριβώς θα πέσει και αυτό. Ακριβώς. Απλά δεν πρέπει να συσχηματίζεται ο νους μας με τα μηνύματα τρόμου που εκπέμπει αυτό το σύστημα για να ζήσει. Έτσι. Καταλάβατε. Πρέπει να πάει πιο ψηλά. Να φύγει και από τη δεύτερη προσομοίωση της φύσεως και της κτήσεως γύρω μας και να πάει κατευθείαν στο Θεό. Να τον επιάσει αυτά τα ενδύματα, τον Χριστό και την Παναγία μας, και να μείνει εκεί. Γιατί εκεί έχουμε υπόσταση. Εν Χριστώ. Έτσι. Όρητα υψηλά της ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής. Η πέτρα είναι ο Χριστός. Εμείς είμαστε η λαγή. Καταφεύγουμε στον Χριστό. Και τελείως υπόθεση. Ακριβώς. Ασφάλεια. Τι θα γίνει? Είναι θέμα Θεού. Δεν θα κατασκεφτώ εγώ τι θα γίνει. Εκείνος ξέρει. Εκείνος ξέρει, εκείνος θα τα λύσει. Εγώ τον έχω πιάσει τα ενδύματα. Έτσι. Προσεύχομαι και κάθομαι δίπλα του. Και δεν σκέφτομαι.
Καταλάβατε. Σκέφτεται αυτό για μένα. Εγώ σκέφτομαι πώς θα βγάλω τη μέρα μου. Ακριβώς. Και τη βγάζω με θαύματα, κύριε Βασιλιάδη. Έτσι. Έτσι. Ακριβώς. Υπέροχα. Πάτρε μου, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ήταν εξαιρετικά όσα μας είπατε. Να σας ευχηθώ καλά και ευλογημένα Χριστούγεννα. Σε όλο τον κόσμο. Σε όλο τον κόσμο καλά και ευλογημένα Χριστούγεννα. Να είστε καλά. Με το πραγματικό μήνυμα των Χριστουγέννων, να γεννηθεί ο Χριστός μέσα στην ψυχή μας, μέσα στην καρδιά μας, για να ξεκινήσει το έργο της σωτηρίας μας. Έτσι. Αμήν. Την ευχή σας να έχουμε. Σας χαιρετώ. Χαίρετε, πατέρα μου. Χαίρετε. Και εσείς χαίρετε. Χαίρετε. Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, για απόψε. Πρώτα ο Θεός, θα είμαστε πάλι κοντά αύριο το βράδυ. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά, χαίρετε.